Αξιότιμη κυρία Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Ντάνη, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είμαι εξαιρετικά εντυπωσιασμένος από το πολύ αριθμό ενδιαφέρον για τη σημερινή βραδιά και τον αντίκτυπο αυτού του συνεδρίου και συγχρόνως μπορώ να το καταλάβω πολύ καλά και το θεωρώ και πολύ καλό, διότι σήμερα και αύριο θα συζητήσουμε ένα ζήτημα το οποίο αφορά όχι μόνο την ελληνική κοινωνία, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το να μιλάει κανείς για την Ελλάδα σήμερα σημαίνει να μιλά κανείς για την Ευρώπη. Πιο επίκαιρη δεν θα μπορούσε να είναι αυτή η εκδήλωση. Ενώ η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύεται για ένα κούρεμα του χρέους σε ένα δεύτερο γύρο αυτή τη στιγμή, ως προϋπόθεση για την επόμενη καταβολή της δόσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα. Και η Δαμόκλειος Πάθη βρίσκεται ακόμη στον χώρο, δηλαδή ο φόβος ότι η Ελλάδα θα αναγκαστεί να κηρύξει χρεοκοπία και να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για αυτούς τους λόγους εμείς σε αυτό το συνέδριο δεν θέλουμε να ασχοληθούμε μόνο με την κρίση αλλά και με τις αιτίες της τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρωπαϊκή πολιτική όσον αφορά την Ελλάδα και φυσικά με το ερώτημα αν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για την σημερινή ανάγκη εξυγίανσης. Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στην πιο δύσκολη κρίση από την εποχή της δικτατορίας 1967-1974. Η χώρα απειλείται με μια διπλή ύφεση, μια οικονομική και μια ψυχολογική ύφεση. Στην Γερμανία έχει γίνει σχεδόν μόδα να μιλά κανείς περιφρονητικά για την Ελλάδα, για την γλυκιά ζωή με τα ξένα λεφτά, για την ελληνική τσαπατσουλιά, για το τεράστιο γραφειοκρατικό μηχανισμό και για τις υποτίθεμενα άφθονες κοινωνικές παροχές. Ωστόσο, από το Βερολίνο, από τις Βρυξέλλες, πολύ δύσκολα μπορεί να δει κανείς ποιες απελπισμένες προσπάθειες κάνει η χώρα για να μπορέσει να υλοποιήσει τις εντολές λιτότητας που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μειώσεις των συντάξεων, μειώσεις των δημόσιων παροχών και μισθών, καθώς και αυξήσεις των φόρων και των δαπανών, έχουν μειώσει δραστικά το στάνταρτ ζωής μεγάλων στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας. Αν κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό στη Γερμανία, είναι πολύ αμφίβολο. Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας επεμβαίνοντας στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και μειώνοντας μαζικά τους μισθούς. Η ανεργία, ειδικά μεταξύ των νέων ανθρώπων, έχει αυξηθεί αλματοδός, όπως και ο αριθμός των πτωχεύσεων. Η χώρα απειλείται από ένα σπιράλ που θα τη οδηγήσει προς τα κάτω, μια μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, μειωμένα εισοδήματα και όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι φτιάχνουν τη βαλίτσα τους και προσπαθούν να βρουν μια λύση, ένα μέλλον στην μετανάστευση γιατί δεν βλέπουν πλέον καμία προοπτική στη δική τους χώρα. Πολλά μέτρα τα οποία λήφθηκαν μέσα από την κρίση μπορεί ενδεχομένως να είναι εύλογα και ίσως αναγκαία. Ωστόσο, το χάσμα μεταξύ των κρατικών εσόδων και δαπανών έχει ξεπεράσει οποιαδήποτε αποδεκτή διάσταση και η δημόσια διοίκηση είναι κατακερματισμένη και αναποτελεσματική. Η παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα πρέπει να αυξηθούν άμεσα για να μπορέσουν να μειώσουν το τρομερό έλλειμμα. Ωστόσο, η τεράστια χρονική πίεση υπό την οποία πρέπει να μειωθεί το κρατικό έλλειμμα, καθώς και ο αποκλειστικός προσανατολισμός στην αντίδραση των αγορών,
οδηγεί στην κυριαρχία βραχυπρόθεσμων μέτρων, τα οποία δεν μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα όσον αφορά τις αιτίες αυτής της κατάστασης ή ίσως να μην μπορούν να αλλάξουν και τίποτα. Από την πλειοψηφία του λαού θεωρούνται ούτως ή άλλως άνισα και άδικα και ακόμη περισσότερο οξύνουν τον κατακαιρματισμό της κοινωνίας σε μεμονωμένες ομάδες συμφερόντων. Η κοινωνική συνοχή, η οποία ήταν ούτως ή άλλως εύθραυστη, απειλεί να διαλυθεί τελείως. Λείπει κάθε παλμός για την ενίσχυση των οικονομικών δυνάμεων, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη πρόπτικη. Μια πολιτική συρρήκνωση δεν αποτελεί έξοδο από την ύφεση, αντιθέτως οδηγεί πολύ πιο βαθιά σε αυτή την ύφεση. Το σημείο κίνησης για το συνέδριό μας είναι η κριτική αλληλεγγύη με την Ελλάδα. Αυτό που συμβαίνει εκεί μας αφορά και εμάς. Θέλουμε να μιλήσουμε, να ξαναγνωρίσουμε περισσότερα για την κοινωνική, πολιτική και πνευματική κατάσταση της χώρας και θέλουμε ενδεχομένως να συζητήσουμε για εναλλακτικές λύσεις, ίσως και για διορθωτικά μέτρα που θα αφορούν τη σημερινή πολιτική κρίση και που θα είναι πιο δίκαια και πιο καλά προσανατολισμένα στο στόχο τους. Γνωρίζουμε καλά ότι η Γερμανία έχει μια ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι στην Ελλάδα, η οποία προκύπτει από την εποχή της γερμανικής κατοχής και του γερμανικού πολέμου. Οι πράσινοι, όπως και τα περισσότερα άλλα κόμματα του Γερμανικού Κοινοβουλίου, μετά από την εμπειρία του πολέμου, της γενοκτονίας και της τρομοκρατίας, ανέλαβαν την ευθύνη να αγωνιστούν για μια ενωμένη Ευρώπη, η οποία θα είναι αλληλέγγυα στο εσωτερικό της και δυνατή προς το έξω, ώστε να μπορέσει να διαμορφώσει την παγκοσμιοποίηση. Ωστόσο, όσο και αν θεωρούμε υψηλό αυτό το στόχο της ενωμένης, πολιτικά ενωμένης Ευρώπης, βλέπουμε να αυξάνει και η ανησυχία μας συγχρόνως για μια τάση της Γερμανίας να αναλάβει την ηγεμονία και να παίξει έναν ρόλο, αν θέλετε, διαπαιδαγώγησης στην Ευρώπη. Αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα η οποία υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες για τη Γερμανία. Υπεροπτικές εκφράσεις όπως αυτή του Προέδρου του Χριστιανοδημοκρατών, Χριστιανοκοινωνιστών στο Κοινοβούλιο, ότι στην Ευρώπη σήμερα μιλάμε γερμανικά, αποτελούν δηλητήριο για την ευρωπαϊκή συνοχή. Η άλλη πλευρά αυτής της γερμανικής υπεροχής είναι η απόκληση, έγκυται στην απόκληση από την ευρωπαϊκή ευθύνη της Γερμανίας. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Η Γερμανία εξαιτίας της οικονομικής και πολιτικής θέσης της και της βαρύτητας της θέσης της παίζει ένα ρόλο κλειδί για να ξεπεραστεί η σημερινή κρίση. Δεν μπορούμε ούτε να τηρήσουμε μια στάση αναμονής, αλλά ούτε και να χαράξουμε έναν δρόμο μόνοι μας. Το συνέδριό μας ασχολείται με το ερώτημα πώς θα μπορέσει η Ελλάδα να εξυγχρονιστεί εκβαθέων, δηλαδή κατά κάποιον τρόπο να ανακαλύψει ξανά τον εαυτό της. Και συγχρόνως αυτό που μας αφορά είναι τι μπορεί να κάνει η ευρωπαϊκή κοινότητα για να υποστηρίξει τη χώρα στην αναγέννησή της αυτή. Και όχι μόνο η Ελλάδα είναι αυτή που πρέπει να αλλάξει, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αλλάξει την πολιτική της για την αντιμετώπιση των κρίσεων. Πολύ περισσότερο χρειάζεται και αυτή μια θεσμική αναγέννηση στην κατεύθυνση μιας ενότητας, σταθερότητας και αλληλεγγύης. Για να μπορέσει η Ελλάδα να σταθεί και πάλι στα πόδια της, χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο για τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις και δεν μπορεί κανείς να ζητά από μια χώρα να αλλάξει όλους τους θεσμούς του μέσα σε 2 χρόνια. Επίσης, χρειάζεται περισσότερες επενδύσεις για να έχει μια δυναμική ανάπτυξη και ένα βασικό τομέας εδώ είναι ο ενεργειακός τομέας. Η Ελλάδα εισάγει πετρέλαιο και άνθρακα σε μεγάλο βαθμό, μια πολιτική η οποία θα στηριζόταν σε μια ενεργειακή αυτάρκεια, στην ηλιακή ενέργεια, στην αιωλική ενέργεια, είναι αυτή που θα χρειαζόταν αυτή η χώρα. Και οι μηχανισμοί που υπάρχουν μέχρι σήμερα και πρέπει επίσης να ελεγχθούν, διότι όχι μόνο στην περίπτωση της Ελλάδας δεν επέτυχαν τους στόχους τους, επίσης δεν μπόρεσε να επιτευχθεί με αυτούς τους μηχανισμούς μια δημοκρατική και αποτελεσματική διακυβέρνηση. Όταν
μιλάμε για περισσότερη Ευρώπη ως μια λύση για αυτή την κρίση. Δεν μιλάμε μόνο για μια επέκταση των χρηματικών εγγυήσεων ή των αυτών των οικονομικών μέτρων. Αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι μια σωστή διακυβέρνηση με ένα σύστημα, ένα δίκαιο και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα, καθώς και μια διαφανής και αποτελεσματική διοίκηση. Στους επόμενους μήνες θα πρέπει να στηθούν οι βάσεις για αυτόν τον εξυγχρονισμό της Ελλάδας. Αυτές θα έχουν επιτυχία μόνον αν οι πολίτες των χωρών μας, αν εμείς όλοι αισθανθούμε Ευρωπαίοι και δράσουμε ως Ευρωπαίοι. Παίρνει κανείς μια αίσθηση για αυτό που ήταν η Ευρώπη, για αυτό που είναι η Ευρώπη και που μπορεί να είναι, αν σταθεί στην Ακρόπολη και κοιτάξει την Αθήνα. Αυτό ήταν ο τόπος που, από τον οποίο ξεκίνησε η ευρωπαϊκή φιλοσοφία και μια πρώιμη πράξη της δημοκρατίας, στην οποία γεννήθηκε η ιδέα του πολιτικού κοινού. Αυτά είναι τα ζητήματα με τα οποία πρέπει να συνδεθούμε και πάλι σήμερα. Και κάτι ακόμη που αφορά το σημερινό συνέδριο. Το συνέδριο αυτό βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην πρωτοβουλία του καθηγητή κ. Μίλτου Παχλιβάνου από την Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, καθώς και στην συνεργάτηδά μας κ. Όλγα Δρόσου. Οι δραματικές εξελίξεις στην Ελλάδα δεν την άφησαν να ησυχάσει μέχρι να μπορέσει πραγματικά να βρει και τα μέσα για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τη σημερινή εκδήλωση. Γι' αυτό την ευχαριστούμε και ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε πολύ τον Ανδρέας Πόλτεμαν, τον Κρίστα Ρώμα και τη Μόνικα Στάινς για την υποστήριξη αυτού του project. Και δείχνει την καλή πολιτική διέστηση όλων των συμμετεχόντων ότι η χρονική στιγμή αυτού του συνεδρίου συμπίπτει με μια πρωτοβουλία της γερμανικής κυβέρνησης να δημιουργήσει ένα ειδικό πρόγραμμα τριών χρόνων για την Ελλάδα, με το οποίο να συνδέσει διάφορους πολιτικούς θεσμούς της Γερμανίας. Εμείς θα λάβουμε μέρος σε αυτό το πρόγραμμα και θα ανοίξουμε ένα γραφείο στην Αθήνα, ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε εκεί ένα πρόγραμμα που πιστεύουμε ότι ήδη σε αυτό το συνέδριο θα βρει πολλά σημεία στα οποία μπορεί να βασιστεί. Θεωρούμε ότι αυτό το συνέδριο επίσης θα αποτελέσει την αρχή για μια περαιτέρω συνεργασία και τώρα θα ήθελα επίσης να ζητήσω να ανέβουν πάνω στον πάνελ οι σημερινοί ομιλητές, ο κύριος Κωνσταντίνος Σιμίτης, πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας, και ο κύριος Κονβεντίτ από την Πράσινο στο Ευρωκοινοβούλιο και την κυρία Σλέτσλα, η οποία θα έχει και από την εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, η οποία θα έχει και το συντονισμό της εκδήλωσης. Andreas Polterman, den ich schon erwähnt. Και πριν ξεκινήσετε, ο Ανδρέας Πόλτερμαν θα ήθελε να πει μερικά πρακτικά ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ. So, die praktischen Ansagen. Erstens, αρχικά μπορείτε να παρακολουθείτε την συζήτηση και στο φουαγέ, τόσο στο πρωτότυπο όσο και στη διερμηνία. Είμαστε αρκετοί και ευχόμαστε να υπάρξει, να συνεισφέρει και το κοινό, όμως θα δομήσουμε τις ερωτήσεις. Γι' αυτό σας παρακαλούμε να κάνετε το εξής. Έχουμε 4 ειδικούς για το κοινό και αυτοί θα λάβουν γραπτός τις ερωτήσεις σας. Συμπεριλαμβάνονται τα ονόματά τους στους φακέλους που σας δώσαμε έξω. Να μας δώσετε τα ονόματα σας κι εσείς και θα σας δώσουμε τον λόγο. Θα υπάρξει συζήτηση μιας ώρα. Αυτά τα άτομα τα οποία ανέφερα θα σας δώσουν τον λόγο.
συγχρόνως θα υπάρχει live stream στο ίντερνετ, όπου θα μεταδίδεται αυτή η συζήτηση. Οι τεχνικοί θα λαμβάνουν τις ερωτήσεις και θα τις λάβουμε εμείς υπόψη. Θα τις δώσουμε στους ομιλητές. Χαιρετούμε θερμά την Θεσσαλονίκη, γιατί γνωρίζουμε πώς το Ινστιτούτο Γκέτε παρακολουθούν αυτή την εκδήλωση. Και τα άτομα στον χώρο χαιρετίζουν τώρα με άσπρες κόλλες, για να δείτε ποιοι είναι αυτά τα άτομα. Μπορείτε να τους δώσετε λοιπόν τις ερωτήσεις σας και θα τις συντονίσουν κάπως και εκ μέρους σας θα τις δώσουν στους ομιλητές μας στο πάνελ. Κυρία Σλότσερ. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που ήρθαν τόσοι πολλοί και χαίρομαι ιδιαίτερα για τους δύο φιλοξενούμενους μας. Το ότι κάθονται τόσο μακριά δεν έχει καμιά σημασία. Εμείς θέλουμε να υπερβούμε τις αποστάσεις. Έχω δύο φιλοξενούμενους που δεν χρειάζονται να εισαγωγικά. Όμως θα πω κάποια λόγια. Ο Κώστας Σιμίτης, Ευρωπαίος πραγματικός, είναι συνιδρυτής του κόμματος ΠΑΣΟΚ, τέος πρωθυπουργός, ένας από τους αρχιτέκτονες της εισόδου της Ελλάδας στην ΟΝΕ. Από το 1996 μέχρι το 2004, στην κατά τη διοίκηση του δηλαδή, η Ελλάδα γνώρισε μεγάλη ανάκαμψη και έχασε τον παλιό ρόλο που είχε ως ο αποδιοπομπέος τάβρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 1969 ήρθε στην εξορία στη Γερμανία. Διετέλεσε επίσης καθηγητής στη Γερμανία στο ΚΙΣΝ. Ο Ντάνιελ Κονπέντιτ είναι πραγματικός Ευρωπαίος και αυτό έχει και το τίμημά του. Πριν μια εβδομάδα στον τύπο έγραφαν πως τα έξοδα που έχει ο Ντάνιελ Κονπέντιτ για μερικές εβδομάδες θα μπορούσαν να θρέψουν μια ολόκληρη εβδομάδα. Εμείς χαιρόμαστε που βρίσκεται εδώ σήμερα. Αυτό στην Süddeutsche υπάρχει μια φωτογραφία του Κονπέντιτ, ο οποίος ερωτήθηκε, είναι το τέλος του ευρώ και ο Ντάνιελ ψηλώνει τα χέρια. Θα πούμε περισσότερα αργότερα. Στην έκθεση πήρα από τον Βασίλη Βασιλικό μία πολύ ωραία πρόταση. Η έκθεση είναι του κύριου Ψιλοπέδη και τα λόγια ήταν: όλοι βρίσκονται στο ίδιο καράβι. Το καράβι αυτό είναι η Ελλάδα. Είναι ένα τσιτάτο από τον καιρό της δικτατορίας, όμως ταιριάζει και για σήμερα, διότι αναρωτιόμαστε ποιος βρίσκεται πάνω στο κατάστρωμα και ποιος βρίσκεται κάτω και ποιος κρατά το τιμόνι. Θέλουμε σήμερα να συζητήσουμε και δεν θα συζητήσουμε για το παρελθόν, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για το μέλλον. Πώς πρέπει να είναι το μέλλον της Ελλάδας, ποια πρέπει να είναι η αλληλεγγύη στην Ευρώπη επίσης. Και ξεκινούμε με την ομιλία του κύριου Σιμίτη, που θα διαρκέσει περίπου 30 λεπτά. Στην ομιλία αυτή υπάρχουν ορισμένα πράγματα που ίσως σας ξενήσουν. Θα πει ορισμένα πράγματα ο κύριος Σιμίτης, δεν θα σας πω όμως τι, θα το ακούσετε σε λίγο μετά. Ξεκινούμε με τη συζήτηση. Ο κύριος Σιμίτης. Μικρόφωνο παρακαλώ.
Κυρίες και κύριοι, αρχικά θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευγενική πρόσκληση να μιλήσω εδώ. Να προσθέσω όμως πως δέχθηκα την πρόσκληση με ιδιαίτερη χαρά, γιατί σήμερα όλοι βρισκόμαστε σε μια εποχή κρίσης η οποία μας υποχρεώνει να κατανοήσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης να αναζητήσουμε διεξόδους. Ο τίτλος της σημερινής συζήτησης «Ελλάδα, Quo Vadis» υπονοεί ότι η πορεία της Ελλάδας έχει καθοριστική σημασία για την οικονομική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γιατί αυτό? Επειδή η κρίση χρέους εκδηλώθηκε πρώτα στην Ελλάδα. Εξάλλου, η αδυναμία της χώρας αυτής να εξοφλήσει τις οφειλές της προκαλεί την σημερινή αναταραχή στην Ένωση. Επίσης, ευθύνοι αποδίδουν στην Ελλάδα και γιατί θεωρούν πως παραπλάνησε την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπήκε στην ΟΝΕ χωρίς να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Ο ισχυρισμός αυτός ότι η Ελλάδα πέτυχε την είσοδο στην ΟΝΕ ενώ δεν είχε τις προϋποθέσεις δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν θα εκφέρω γνώμη σχετικά, όμως είμαι πρόθυμος να απαντήσω τις ερωτήσεις σας. Το έλλειμμα της Ελλάδας δεν είναι ο αποκλειστικός λόγος της σημερινής κρίσης της Ευρωζώνης, παρόλο που αυτό τονίζεται συχνά. Το χρέος δεν δημιουργήθηκε αποκλειστικά από την υπερβολική σπατάλη. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι, όπως δείχνει και το παράδειγμα της Ισπανίας. Η Ισπανία περνά σήμερα επίσης κρίση, παρόλο που το έλλειμμά της δεν ξεπερνούσε το 3% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος της το 2006 ήταν απλώς 31% του ΑΕΠ. Η κρίση προκλήθηκε από την απερίσκεπτη ανάπτυξη της οικοδομικής δραστηριότητας, την κατάρρευση των τιμών των ακινήτων, την αδυναμία των τραπεζών να εισπράξουν οφειλόμενα ποσά δανείων, όπως και η αναπόφευκτη παρέμβαση του κράτους προς διάσωση των τραπεζών και μείωση των επιπτώσεων από την κρίση. Η διαφορά επίπεδων ανάπτυξης μεταξύ του Βορρά και του Νότου, η χαμηλή ανταγωνιστικότητα των κρατών στην περιφέρεια της Ένωσης και το υψηλό έλλειμμα των ισοζυγίων του εξωτερικού εμπορίου τους είναι πολύ σοβαρότεροι λόγοι για το αυξανόμενο χρέος των χωρών του Νότου από την διοικητική ανικανότητα των κυβερνώντων τους μεταξύ του 2000 και του 2007. Το μέσο ετήσιο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας ήταν 8,4% του ΑΕΠ. Το αντίστοιχο έλλειμμα της Πορτογαλίας ήταν 9,4%. Το πλεώνασμα της Γερμανίας τότε ήταν 3,2% και της Ολλανδίας 5,4%. Για να καλύψουν αυτό το έλλειμμα, τα κράτη της περιφέρειας αναγκάζονται να παίρνουν όλο και περισσότερα δάνεια. Η αύξηση του δημοσίου χρέους είναι το τίμημα. Αυτή η εξέλιξη δεν είχε προβλεφθεί από τους ιδρυτές της ΟΝΕ. Πίστευαν πως η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίου και η ενιαία αγορά εγγυούνται χάρη στο χαμηλό κόστος εργασίας των κρατών της περιφέρειας, επενδύσεις. Και έτσι το χάσμα προς τα ανεπτυγμένα κράτη θα μειωνόταν με αναλογική κλίματα. Παρέβλεψαν όμως πως η διαδικασία σύγκλησης δεν περατώνεται σε λίγα χρόνια. Εξάλλου πίστευαν πως η υπέρβαση ενός ανεκτού ορίου του ελλείμματος των ισοζυγίων πλήρωμων των χωρών της περιφέρειας θα οδηγούσε
στην αναβολή της χρηματοδότησης των εισαγωγών μέσω των τραπεζών. Και έτσι θα υπήρχαν αυξημένες μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ των χωρών, διεθνείς συναλλαγές δηλαδή. Ακριβώς όμως αυτή η άποψη αποδείχθηκε λανθασμένη. Υπήρξε ένα τεράστιο χρέος και το χάσμα μεταξύ, το αποτέλεσμα, είναι αναπόφευκτο να υπάρξει ένας νέος τρόπος χειρισμού του χάσματος μεταξύ του πυρήνα της Ευρωζώνης και της λιγότερο ανεπτυγμένης περιφέρειας. Εάν αυτό δεν αλλάξει, στο μέλλον θα υπάρχουν συνεχώς νέες κρίσεις. Η ελλείψη στον τρόπο εργασίας των κρατικών θεσμών ήταν η αφορμή για τον ισχυρισμό πως η Ελλάδα, όπως και άλλα κράτη της περιφέρειας, δεν έπρεπε να είχαν ενταχθεί στην ΟΝΕ. Η ΟΝΕ όμως δεν είναι μια παρέα υψηλά ανεπτυγμένων κρατών που προσπαθούν από κοινού να υποσκάψουν τα συμφέροντα των χωρών εκείνων που βρίσκονται πιο πίσω. Η ΟΝΕ είναι μια βαθμίδα εξέλιξης της Ένωσης και αυτό για την προώθηση της οικονομικής συνεργασίας των μελών της. Πρέπει να συνεισφέρει στη δημιουργία σχέσεων, στην ενίσχυση προσπαθειών ανάπτυξης, πρέπει να προωθήσει τη βαθμία σύγκληση των οικονομιών και να επιτρέψει την καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών. Των ευκαιριών που προσφέρουν η κατάργηση των συνόρων και οι κοινοί στόχοι. Με άλλα λόγια, η ΟΝΕ είναι το κοινό σχέδιο προόδου. Συνεπώς, κατά τη διάρθρωσή της πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τους ισχυρούς με όλες τις δυνατότητές τους, όπως και τους αδύναμους με τις ανεπαρκειές τους. Γι' αυτό απαιτείται ένα συγκεκριμένο και ακριβές σχέδιο που λαμβάνει υπόψη τις ανισότητες και εξάλλου αξιολογεί το γεγονός πως τα ανεπτυγμένα κράτη δεν επιβαρύνονται απλώς, αλλά κάνουν σημαντικά κέρδη χάρη στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις εξαγωγές τους. Η αλληλεγγύη είναι ένας όρος που δεν αρέσει σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνδέουν με αυτήν την ερμηνεία που επικεντρώνει αποκλειστικά στην ανάγκη στήριξης των χωρών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Η πραγματιότητα όμως απαιτεί αμοιβαία αλληλεγγύη. Ο βαθμός της δεν προδιαγράφεται μόνο από νομικά κείμενα, αλλά και από ξεχωριστές συμφωνίες και ήδη υπάρχουσες σχέσεις και τους κινδύνους που συνδέονται με αυτές. Πρόκειται για μία ενότητα με συνεχείς και χρήσιμες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών της. Είναι προς το συμφέρον και του ισχυρού και του αδύναμου η ενότητα αυτή να διατηρηθεί και να εντατικοποιηθεί. Όταν ιδρύθηκε η ΟΝΕ, πολλοί παρατηρητές στη Μεγάλη Βρετανία και τη ΗΠΑ ήταν πεπισμένοι πως η προσπάθεια θα αποτύχανε οπωσδήποτε. Ισχυρίζονταν πως μιας νομισματικής ένωσης έπρεπε οπωσδήποτε να προηγηθεί μια πολιτική ολοκλήρωση, να υπάρχει δηλαδή ένα πολιτικό κέντρο στο οποίο να υπάγεται αυτή και το οποίο να λαμβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις. Χωρίς τέτοια πολιτική ηγεσία, η Ένωση θα κατέληγε σε αδιέξοδο. Με αυτή την λογική, κατά την κρίση, τόνισαν πως η Ευρώπη αντιμετώπιζε δυσκολίες επειδή οι πολιτικές ελίτ ανάγκασαν την Ευρώπη να εισαγάγει το ενιαίο νόμισμα χωρίς να είναι έτοιμη προς αυτό.
Αυτό το είπε ο κύριος Κρούκμαν στην International Herald Tribune και χαρακτήρισε την ΟΝΕ ως ευρωσαλάτα. Οι μέχρι τώρα εμπειρίες επιβεβαίωσαν αυτές τις προγνώσεις, αλλά μόνο μερικώς. Η ΟΝΕ τα πρώτα χρόνια είχε θετικές επιπτώσεις για όλα τα κράτη-μέλη. Χάρη στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και τις μειωμένες δαπάνες, τα κράτη της περιφέρειας κατάφεραν να προσεγγίσουν τα ανεπτυγμένα κράτη. Η κρίση του 7 έδειξε πόσο ευάλωτη ήταν αυτή η ανάπτυξη. Δεν βασιζόταν σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο που ήταν αποδεκτό από όλα τα μέλη, αλλά σε πολιτικές ιδέες σύμφωνα με τις οποίες η ελεύθερη αγορά και η αυτόματη αντιστάθμιση των όποιων διαφορών είχαν πρώτιστη σημασία. Σχετικά με την καταπολέμηση αρνητικών φαινομένων, όπως την επέκταση του ελλείμματος ή τη μείωση της ανταγωνιστικότητας, ο πολιτικός κόσμος δεν ήταν προετοιμασμένος. Μόλις τέλη του 9 η Ευρωζώνη διαπίστωσε πως οι διαφορές στην ανταγωνιστικότητα ήταν που προκάλεσαν την υπερχρέωση των κρατών της περιφέρειας και πήρε περίπου 5 μήνες μέχρι η Ευρωπαϊκή Ένωση την άνοιξη του 10 να εκπονήσει σχέδιο διάσωσης για την Ελλάδα και να ιδρύσει το προσωρινό Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας και να λάβει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει 440 δις προς στήριξη των μελών κρατών. Η Ελλάδα έλαβε δάνειο 110 δις και τέθηκε υπό την εποπτεία της Τρόικα, της Κομισιόν δηλαδή, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου. Αυτή η συμφωνία που πρέπει η Ελλάδα να τηρεί έτσι ώστε να λαμβάνει τα χρήματα, γνωστή και ως μνημόνιο, σχεδιάστηκε χωρίς επαρκή προετοιμασία και εφαρμόστηκε με τρόπο που επιδείνωσε την κρίση στη χώρα. Η συμφωνία καθόριζε πως η Ελλάδα σε μόλις 3 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2013, πρέπει να έχει κατάσταση προϋπολογισμού που να συνάδει με τους όρους της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι όροι αυτοί σήμαιναν μειώσεις δαπανών που θα υπερεύαιναν τα όρια του δυνατού, ακόμα και για κράτη με πολύ καλύτερες οικονομικές προϋποθέσεις για οικονομική ανάκαμψη από την Ελλάδα. Δηλαδή, δεν ήταν καθόλου ρεαλιστικές. Το μνημόνιο εξάλλου δεν προέβλεπε ένα ειδικό καθεστώς, έτσι ώστε οι επιπτώσεις που θα είχαν οι μειώσεις των δαπανών στις επενδύσεις να μπορούν να αντισταθμιστούν. Για παράδειγμα, τη δυνατότητα να δοθούν στην Ελλάδα κονδύλια των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων χωρίς εθνική συμμετοχή για την υλοποίηση των απαιτούμενων επενδύσεων. Το αποτέλεσμα ήταν η Ελλάδα να μειώσει με το έλλειμμα της συνολικά περίπου στο 6% του ΑΕΠ για το 2010 και 2011, όμως συγχρόνως γνώρισε και μία πρωτόγνωρη ύφεση. Σύμφωνα με το Memorandum, η οικονομία στην Ελλάδα θα μειωνόταν κατά περίπου 8,6% για τα έτη 9 μέχρι 11. Η ύφεση είναι όμως πολύ μεγαλύτερη. Μέχρι τα τέλη του 2012 πιθανόν να ενέρχεται στο 15% και όχι στο 8%. Οι αισιόδοξες προβλέψεις του μνημονίου αποδείχθηκαν πλήρως λανθασμένες. Η ύφεση και η αυξανόμενη ανασφάλεια κατέστρεψαν τέλος όλα τα σχέδια επενδύσεων. Οι συντάκτες του μνημονίου παρέλειψαν να συναρτήσουν τους στόχους τους
με τις πραγματικές εξελίξεις. Να καθορίσουν δηλαδή πως σε περίπτωση ύφεσης πολύ μεγαλύτερης από την προβλεπόμενη, ο χρόνος πραγματοποίησης των στόχων θα παρατείνεται αυτόματα ή και ακόμα μερικές επιδιώξεις θα πρέπει να περιορίζονται. Ήταν ένα πολιτικά μοιραίο λάθος με αποτέλεσμα το αρχικό σκληρό πρόγραμμα λιτότητας να εξακολουθεί παρά την τεράστια ύφεση που επήλθε και παρά των επιπτώσεων της που είναι πολύ μεγαλύτερες από τις αρχικά αναμενόμενες. Αφού οι αρχικοί υπολογισμοί της Τρόικας απεδείχθηκαν λανθασμένοι και η πορεία των γεγονότων το απέδειξε, η εφαρμοσμένη πολιτική έχασε την αξιοπιστία της, όμως συνέχισε να ακολουθείται. Πριν την πληρωμή κάθε δόσης του δανείου γίνονταν και γίνονται εκ νέου διαπραγματεύσεις έτσι ώστε με νέα μέτρα να επιτευχθούν οι μη ρεαλιστικοί στόχοι του χρονοδιαγράμματος. Ακριβώς αυτός ο συνεχής επανακαθορισμός της πολιτικής και η συνεχής πρόσθεση περισσότερων φόρων και επιβαρύνσεων έδωσαν την εντύπωση πως η μείωση του εισοδήματος δεν θα πάρει τέλος και πως το βάρος της σταθεροποίησης φέρουν σχεδόν αποκλειστικά οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι και πως τόσο η Τρόικα όσο και η ελληνική κυβέρνηση οδεύουν σε αδιέξοδη πορεία και πως δεν τους ενδιαφέρουν οι συνέπειες. Η εφαρμοσμένη πολιτική, σύμφωνα με την κοινή γνώμη, δεν είδε ως καθήκον της να διορθώσει τα κακά δρόμενα στη χώρα και παρέλειψε εξάλλου να καταλογίσει ευθύνες στους κύριους υπεύθυνους της κρίσης. Γνωρίζετε πως οι διαμαρτυρίες οξύνθηκαν σε πρωτόγνωρα επίθετα. Συνεχείς αποεργίες, δημόσιες συγκεντρώσεις που οδήγησαν σε φασαρίες έγιναν καθημερινό φαινόμενο, όπως και η άρνηση του δημόσιου τομέα να ακολουθήσει τις πολιτικές καθοδήσεις. Όμως, επίσης, η γνώμη πως η Ελλάδα πρέπει να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος. Παρόλο που σχεδόν κανένας δεν αμφισβητεί τη σκοπιμότητα συμμετοχής στην ΟΝΕ. Η αντιπολίτευση κερδίζει με τον ισχυρισμό πως όλες οι μέχρι τώρα συμφωνίες πρέπει να επαναδιαπραγματευτούν όλο και περισσότερη επιδοκιμασία, ενώ αυτή είναι που φέρει την κύρια ευθύνη για την οικονομική καταστροφή. Στην συνάντηση της 8ης Δεκεμβρίου, η Τρόικα και η Ελλάδα συμφώνησαν να λάβουν περισσότερα μέτρα. Αυτά αποτελούν σημαντικά μέτρα, όμως δεν αντιπροσωπεύουν και την απαραίτητη τομή. Γιατί, για παράδειγμα, η αυστηρή λιτότητα και η πειθαρχία, η δημοσιονομική πειθαρχία δεν λαμβάνεται υπόψη και αυτός ο κύριος στόχος είναι πολύ σημαντικός. Βασικές είναι βασικά οι διαφορές στο επίπεδο ανταγωνιστικότητας μεταξύ των κρατών μελών και οι διαφορές του ελλείμματος και του πλεονάσματος των ισοζυγίων πληρωμών. Τα διαφορετικά επίπεδα της ανταγωνιστικότητας όπως και της διοικητικής διοργάνωσης ή της παιδείας δεν θα αντισταθμιστούν ούτε με δημοσιονομική πειθαρχία, ούτε με χρηματοδοτήσεις προς μείωση του χρέους ή με εγγυήσεις και ανακεφαλαιοποίηση από τις τράπεζες. Η άρση των διαφορών απαιτεί οι χώρες με πλεόνασμα να δίνουν περισσότερα δάνεια, να
ενισχύουν την εγχώρια κατανάλωση, να στηρίζουν τις εισαγωγές και να αποδεχθούν ακόμα και υψηλότερο πληθωρισμό. Η αντιμετώπιση της κρίσης απαιτεί οικονομική πολιτική που συμπεριλαμβάνει ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο, δηλαδή να ζητά λύσεις όχι μόνο για τα προβλήματα ορισμένων κρατών, αλλά για τα προβλήματα ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κοινό νόμισμα δεν πρέπει να θεωρείται απλώς ένα μέσο για υλοποίηση της κοινής αγοράς, αλλά ως η δυνατότητα να δοθεί στο ευρωπαϊκό εγχείρημα νόημα και ευκαιρίες. Αυτά θα στηρίξουν την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την πρόοδο σε όλη την Ένωση. Οι βασικοί παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυστυχώς δεν είναι πρόθυμοι να κάνουν αυτό το βήμα. Ακούσατε πως στην Ευρωζώνη μιλούν για την οικονομική διακυβέρνηση. Αυτή όμως η διακυβέρνηση δεν πρέπει να είναι μια σειρά πρόχειρων μέτρων για κάθε πρόβλημα που θα παρουσιάζεται. Προϋποθέτει την πολιτική θέληση για μια νέα διάρθρωση που συμπληρώνει τις παρούσες μορφές ή ακόμα τις τροποποιεί, όπως επίσης και μια μακροχρόνια και εκτενή προσέγγιση για την πολιτική που θα εφαρμοστεί. Το σημερινό σύστημα εκπόνησης και εφαρμογής της πολιτικής προσανατολίζεται σε βραχυπρόθεσμες σκέψεις και αποφάσεις σχετικά με τα τρέχοντα προβλήματα. Βασίζεται σε βραδικίνητα όργανα και δεν ενδείκνυται για αυτό το λόγο, αφού οι κεντρικές και σημαντικές γνωμοδοτήσεις προϋποθέτουν ομόφωνη αντίδραση των κρατών μελών. Η οικονομική διακυβέρνηση μπορεί να μπορούμε να την ακολουθήσουμε ή ότι προϋποθέτει ενισχυμένη συνεργασία, δηλαδή μία συνεργασία η οποία προβλέπεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας, οπότε μπορούμε να την κάνουμε. Τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης είναι συνεπώς σε θέση να δημιουργήσουν νέους θεσμούς, για παράδειγμα ένα Υπουργείο Οικονομικών της Ευρωζώνης, ή να αποφασίσουν σχέδιο ανάπτυξης για υλοποίηση επενδύσεων χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, για να βγούμε από την κρίση, πρέπει να κάνουμε μία φυγή προς τα εμπρός. Γι' αυτό ο στόχος πρέπει να ακολουθηθεί με επιμονή και συνέπεια. Τα ελληνικά προβλήματα δεν ήταν μία απλή ατυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν μια λανθασμένη συμπεριφορά η οποία αντέτρεψε τα θετικά τα αποτελέσματα μιας κατά τα άλλα θετικής πρόθεσης. Και έτσι έφερε στο φως τις αδυναμίες των μέχρι τώρα οικονομικών χειρισμών. Αυτό σημαίνει πως δείχνει πως πρέπει να υπάρχει ένας επανακαθορισμός της οικονομικής συνεργασίας και γι' αυτό πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μας. Σας ευχαριστώ. Δεν νομίζω αυτό να ήταν σχόλιο που ακούστηκε στην αίθουσα. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις λοιπόν σε αυτήν την ομιλία που θα ήθελα να επαναλάβω. Το μνημόνιο ήταν ένα μοιραίο λάθος, είπε ο κύριος Σεμίτης,
και συγκροτήθηκε με τρόπο που να μην μπορεί να αλλαχθεί και τόσο η Τρόικα όσο και η ελληνική κυβέρνηση πήραν έναν δρόμο, χάραξαν έναν δρόμο χωρίς να ενδιαφέρονται για τις συνέπειες. Επιτρέψτε μου να πω, δεν το είπα έτσι ακριβώς. Αυτό που είπα εγώ είναι ότι το γεγονός ότι στο μνημόνιο δεν προβλέφθηκε ότι σε περίπτωση ύφεσης οι στόχοι θα πρέπει να καθοριστούν εκ νέου, αυτό ήταν ένα μοιραίο πολιτικό λάθος που έχει τις συνέπειες τις οποίες βιώνουμε σήμερα. Λέτε ότι δεν θα έπρεπε να είχε υπογραφεί το μνημόνιο από την ελληνική κυβέρνηση. Κατά την άποψή μου, η ελληνική κυβέρνηση έπρεπε να είχε διαπραγματευτεί πολύ περισσότερο για το μνημόνιο και να είχε κάνει δικές της προτάσεις και θα το υπέγραφε υπό την προϋπόθεση ότι διασφάλιζε την ανάπτυξη και δεν θα οδηγούσε σε μια τόσο μεγάλη ύφεση. Εσείς προσωπικά είδατε τότε τι θα συμβεί με αυτό το μνημόνιο. Ενδεχομένως προειδοποιήσατε και όλες κάποιους. Όπως ξέρετε, όλα έγιναν πολύ γρήγορα τότε και δεν ξέραμε ποιο ήταν το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Ο κύριος Γιούνκερ έλεγε ότι η κατάσταση ήταν τόσο νέα, τόσο καινούργια, ώστε δεν ήξερε κανείς τι θα συμβεί. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο υπήρχε ένα learning by doing, μάθανες κάνοντας πράγματα. Ναι, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι στην διάρκεια των διαπραγματεύσεων υπήρχαν δύο συμβαλόμενοι. Ο ένας ήταν ο αδύναμος συμβαλόμενος, διότι είχε χρέη και έπρεπε να πληρώσει. Και επίσης ήταν αδύναμος, διότι δεν είχε τους απαραίτητους ανθρώπους που θα μπορούσαν να έχουν μια επισκόπηση των συνεπειών. Ο άλλος συμβαλόμενος ήταν ο δυνατός, ήταν οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα έπρεπε να είχαν κάνει μια μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να συντάξουν ένα σωστό μνημόνιο. Και να σας πω το ακόλουθο παράδειγμα. Όπως γνωρίζετε ίσως όλοι, στην Ελλάδα γίνονται τώρα διαπραγματεύσεις για τους τόκους τους οποίους πρέπει να πληρώσει η Ελλάδα για τα δάνεια μετά από, ένα κούρεμα του χρέους και η συζήτηση που γίνεται είναι για ένα ύψος τόκων που οι πιστωτές πρότειναν 5%, ή 6% νομίζω, η Ελλάδα πρότεινε 4% και υπήρξε μια ενδιάμεση συμφωνία για 4,5% και το Δούνου του και τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπαν ότι είναι πολύ υψηλό αυτό το επιτόκιο, πρέπει να είναι 3%. Γιατί σας λέω αυτή την ιστορία? Διότι στο μνημόνιο ο τόκος είναι περίπου 6%. Και είναι περίπου 6% διότι τότε κάποια κράτη, μεταξύ αυτών και η Γερμανία, κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω εγώ προσωπικά, είπαν ότι πρέπει να είναι κάτι που να πονά έτσι ώστε τα χρέη, ώστε να μην υπάρχουν πλέον χρέη. Αυτή η σκέψη του κάτι που πρέπει να πονά είναι μία λάθος σκέψη και μπορεί φυσικά να γίνουν λάθη και έγινε και όλο αυτό από την πλευρά της Ελλάδας. Αλλά όταν βοηθάμε και δεν εργαζόμαστε σε μια κατάσταση τέτοια ώστε να θέλουμε τον άλλο να τον φέρουμε σε μια δύσκολη θέση. Δεν θα ήθελα να καταστήσω υπεύθυνο τον Ντάνιελ Κονβεντίτ για την Τρόικα, ωστόσο αυτός είναι πολύ κοντά στην Ευρώπη, στα μέρη όπου συζητιούνται αυτές οι αποφάσεις. Κατά τη γνώμη σας πώς ήταν? Δεν είχε καταλάβει κανείς τι είναι αυτό στο οποίο υποβάλλεται η Ελλάδα ή αυτό το συναίσθημα ήταν τόσο διαδεδαμένο ώστε δεν το καταλαβαίνουμε? Δεν είμαι υπεύθυνος για την Τρόικα. Μάλιστα δεν έχω καμία σχέση μαζί της.
μπορώ να πω μόνο για τον εαυτό μου ότι θα έπρεπε όλοι να ακούσουν την πρώτη ομιλία μου στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία έχει αναμεταδοθεί 100.000 φορές, 100.000 φορές και στην Ελλάδα μέσω του διαδικτύου, και εκεί είπα ότι αυτό που θα συμβεί δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι έχουμε δύο προβλήματα. Αφενός έχουμε το πρόβλημα. Αυτά που είπε ο Κώστας, αυτό που έθεσε ο Κώστας, αυτή η μαύρη διαπαιδαγώγηση, η παιδαγωγική. Νομίζω ότι βλέπουμε τη λάθος ταινία. Μερικοί πιστεύουν, μερικοί υπεύθυνοι της κυβέρνησης, ότι με μια τέτοια πολιτική μαύρης διαπαιδαγώγησης μπορεί κανείς να διαπαιδαγωγήσει τις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο θα πρέπει κάτι τέτοιο να λειτουργήσει. Δεν λειτουργεί ούτε καν στη ζωή για να λειτουργήσει την πολιτική. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς από την άλλη πλευρά θα έλεγα ότι δεν υπάρχουν μόνο λάθη από την Ελλάδα, από την Ιταλία κλπ. Είναι κάτι αυτονόητο που αφορά την κοινωνία και τα κόμματα, ότι μέσα σε αυτά, σε αυτή την κρίση έχουν συμβεί και λάθη. Νομίζω ότι όλα πρέπει να τα συζητήσουμε. Αυτό που δεν καταλαβαίνω όσον αφορά το μνημόνιο είναι για ποιον λόγο σε μία κρίση οι τράπεζες μπορούν να αναχρηματοδοτήσουν με 3% τα κεφάλαιά τους και δίνουν αυτή την αναχρηματοδότηση στους άλλους με 6%. Αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης εντάσσω στην επιχειρηματολογία της μαύρης διαπαιδαγώγησης και δεν μπορώ να το καταλάβω, ή πόσο μάλλον αν μια χώρα όπως η Γερμανία, που μπορεί να πάρει δάνεια για 1,5% ή 1,7% και το δίνει για 3% ή 4%. Αυτό σημαίνει ότι μακροπρόθεσμα μια χώρα όπως η Γερμανία όχι μόνο δίνει λεφτά στην Ελλάδα, αλλά κερδίζει λεφτά από την Ελλάδα. Και αυτό είναι ένα θέμα που επίσης δεν μπορώ με το μυαλό μου να το καταλάβω, αλλά ίσως κάποιος να μου το εξηγήσει κάποια στιγμή. Τι σχέση έχει αυτό εδώ με την αλληλεγγύη? Πιστεύω ότι και ως είναι το τελευταίο σημείο που αφορά τον τρόπο δράσης, θυμάμαι ότι συζήτησα με τον Πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου σχετικά στην αρχή ακόμη της κρίσης, όταν ξεκινούσε στην Ελλάδα και γινόταν όλο και πιο δύσκολη. Και αυτό που με εξέπληξε είναι ότι, για παράδειγμα, αφού είχαν τελειώσει οι εκλογές εδώ στη Βόρεια Ρουμανία Βεσφαλία και η Καγκελάριος είχε πει ότι θα δώσουμε χρήματα στην Ελλάδα, και μετά φυσικά μετά από αυτή την τόσο σημαντική εκλογή στην Ευρώπη της Βόρειας Ρουμανίας Βεσφαλίας, άρχισε η συζήτηση να τίθεται σε μια νέα βάση. Και οι Ευρωπαίοι, η Γερμανία, η Γαλλία είπαν ότι ναι, θα δώσουμε, θα υποστηρίξουμε την Ελλάδα, ωστόσο έχουμε έναν όρο τον οποίο θέτουμε εξ αρχής, για παράδειγμα ότι όλες οι συμβάσεις για τους εξοπλισμούς, πολεμικούς εξοπλισμούς της Ελλάδας θα διατηρηθούν. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι εμείς εν μέρη δίναμε χρήματα ώστε οι επιχειρήσεις μας να τα πάρουν πίσω αυτά τα χρήματα. Αυτό είναι ένα από αυτά τα σημεία. Και φυσικά τώρα να έρθω στο πρόβλημα της Ελλάδας. Η Ελλάδα έχει 4% του ΟΑΕΠ της για αμυντικό εξοπλισμό. Η Γερμανία και η Γαλλία το μισό. Έχουμε την συνθήκη της Λισαβόνας. Εκεί διαβάζουμε ότι όλα τα ευρωπαϊκά κράτη φροντίζουν για την ασφάλεια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι υπεύθυνα για αυτή την ασφάλεια. Για ποιο λόγο στην πάροδο των χρόνων δεν πρόσεξε ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι μια χώρα σαν την Ελλάδα με αυτά τα προβλήματα, με έναν αμυντικό προϋπολογισμό τέτοιο, δεν μπορεί να επιβιώσει? Και γιατί δεν κάναμε κάποιες διαπραγματεύσεις και να πούμε ότι αναλαμβάνουμε συγκεκριμένα την ασφάλεια της Ελλάδας, να την διασφαλίσουμε εμείς με μια ειδική σύμβαση και να μπορέσουμε αυτό να το κάνουμε ξεκάθαρο και στην Ελλάδα, ώστε μετά να δώσουμε τη δυνατότητα στην ελληνική κυβέρνηση να χαράξει μια στρατηγική αμυντική, έτσι ώστε να μπορέσει να μειώσει τον προϋπολογισμό αυτό κατά 1/3. Και
Κατάλαβα, ναι, κατάλαβα. Κατά κάποιο τρόπο οι Έλληνες νομίζουν διότι τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη δεν θέλουν η Τουρκία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκέφτονται ότι η Τουρκία θα σκέφτεται ότι αν μπούμε στην Ελλάδα και καταλάβουμε την Ελλάδα, τότε θα γίνουμε και εμείς μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, η σκέψη που υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, είναι προβοκατόρικη, είναι προκλητική. Το ξέρω ότι γίνονται επεισόδια προκλητικά εκ μέρους της Τουρκίας. Ωστόσο, πιστεύω ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία, ο εθνικισμός. Και ο εθνικισμός αυτός οδηγεί σε μια συγκεκριμένη πολιτική οργάνωση της κοινωνίας που ζει με αυτό το κόστος. Με λίγα λόγια, αυτό που θέλω να πω είναι ότι εδώ και χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα ευρωπαϊκά κράτη μπορούσαν να δουν ότι στην Ελλάδα ή σε μια χώρα σαν την Ιταλία δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση έτσι όπως ήταν. Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο η κυρία Μέρκελ δεν συζήτησε με το αδελφό κόμμα της στην Ελλάδα για το πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και με ένα φοβερό άσχημο πράγμα μέσα στην κρίση είναι ότι ενώ τα ευρωπαϊκό λαϊκό κόμμα στο Ευρωκοινοβούλιο και η κυρία Μέρκελ απειλούσε για περισσότερη εξοικονόμηση, το αδελφόν κόμμα, δηλαδή το κόμμα της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα, δεν θέλησε ποτέ να συμμετάσχει στις προσπάθειες εξυγίανσης αυτής της χώρας. Αυτό που έλεγαν είναι ότι δεν έχουν καμία ευθύνη αυτό, δεν έχουν καμία σχέση με όλο αυτό. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι οι συνθήκες που ήταν απαραίτητες ώστε να υπάρξει μια ενότητα στην ελληνική κοινωνία, αυτές τις συνθήκες τις δεν ήθελαν να τις εκπληρώσουν, δεν ήθελαν να τις υλοποιήσουν για μικροκομματικούς λόγους. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα, διότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να βγει από αυτή την κρίση μόνο αν αφενός υπάρχει μια βιώσιμη διαδικασία επιστροφής των δανείων, ενώ συγχρόνως η Ελλάδα θα είναι σε θέση να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη. Και αυτό θα συμβεί μόνον αν η Ελλάδα, ναι και αυτό είναι σωστό, αν η Ελλάδα δεν πάει πάνω από το 3% της πληρωμής του χρέους. Και για να μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, η Γαλλία για παράδειγμα πρέπει στον επόμενο χρόνο να πληρώσει 49 δις ευρώ για χρήματα που έχει δανειστεί. Η Γαλλία πληρώνει 3% επιτόκιο. Αν η Γαλλία γλιστρήσει και πάει στο 4%, τότε πρόκειται για 25% συνολικά περισσότερο. Τότε δηλαδή η Γαλλία θα πρέπει να πληρώσει 10 δις ευρώ. Τότε σας λέω, κοιτάξτε λίγο στη Γερμανία, σε όλες τις χώρες, τι σημαίνει αυτό να έχουν 10 δις περισσότερα χρέη για να ξεπληρώσουν. Τι θα σήμαινε αυτό για αυτές τις χώρες. Και αυτό είναι το πρόβλημα, ότι εμείς, ότι αυτά τα χρέη δημιουργούν τέτοια προβλήματα σε όλες τις χώρες. Κοιτάξτε την Ιταλία, το Μόντι έχει δίκιο, λέει ότι δεν θα μπορέσει η Ιταλία να ξεπληρώσει αυτά τα χρέη αν δεν βρεθεί μια άλλη λύση, σχετικά με τα επιτόκια. Αυτό το καταλαβαίνει και ένα παιδί. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούν τα παιδιά να μπουν στην καγκελαρία. Ίσως τότε να το συνδέσω με αυτό το ερώτημα. Ο Κον Μπενεντίτ είπε ότι δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας. Όταν ήσασταν με τον Γιώσκα Φίσα, μπορείτε να μας εξήγησετε τι γινόταν τότε? Θα ήθελα να σας εξηγήσω. Η Ελλάδα, όπως και η Γερμανία, είναι μέλος τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΝΑΤΟ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το 1999 στο Ελσίνκι αποφάσισε
ότι εγγυάται για την ασφάλεια όλων των κρατών μελών. Επομένως, η ασφάλεια της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία είναι διασφαλισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο ΝΑΤΟ όμως υπάρχει μια άλλη ρήτρα. Η άλλη αυτή ρήτρα λέει ότι αν ένα μέλος του ΝΑΤΟ επιτεθεί σε ένα άλλο μέλος του ΝΑΤΟ, δεν υπάρχει κάποιο επιτεθέμενο ΝΑΤΟ. Και αυτή η ρήτρα είναι μια ρήτρα που απασχολεί πολλούς ανθρώπους στην Ελλάδα και πολλά κόμματα και μάλιστα τους δημιουργεί την εντύπωση ότι βρισκόμαστε σε κίνδυνο. Εγώ προσωπικά είμαι της άποψης ότι στη σημερινή Ευρώπη δεν μπορεί να υπάρξει τέτοιου είδους πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και ότι ακόμη και αν υπήρχε ένας τέτοιος πόλεμος θα ήταν ένας πόλεμος δύο ή τριών ωρών και γι' αυτό το λόγο η Ελλάδα δεν είναι υποχρεωμένη να αγοράζει όλο και περισσότερα όπλα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Η Ελλάδα πρέπει να αγοράζει φυσικά όπλα με το ίδιο ποσοστό, στο ίδιο ποσοστό όπως και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι περισσότερα. Αλλά πρέπει να εργαστεί ώστε να φτάσει σε μια συμφωνία με την Τουρκία η οποία θα επιλύει όλα τα ανοιχτά ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών στο Αιγαίο. Αυτό είναι ο στόχος. Τα ζητήματα και τα προβλήματα που υπάρχουν στο Αιγαίο να επιληθούν με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί δεν συνέβη τίποτα μέχρι σήμερα? Όχι όσον αφορά τα προβλήματα, αλλά όσον αφορά τις δαπάνες εξοπλισμού, διότι αυτές οι δαπάνες εξοπλισμού πληρώνονται στο μεγαλύτερο μέρος από την Ελλάδα, αλλά είναι και κάτι που ζητά το ΝΑΤΟ, θέλει το ΝΑΤΟ, δηλαδή οι αμυντικές δαπάνες αυτές θεωρούνται απαραίτητες από το ΝΑΤΟ και γι' αυτό το λόγο πρέπει να αλλάξουμε λίγο την πολιτική μας. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται υποβρύχια, συμφωνώ μαζί σας, αλλά το ελληνικό ναυτικό χρειάζεται υποβρύχια και το ελληνικό ναυτικό σχεδιάζει πάντα με την συνεργασία, στο πλαίσιο της συνεργασίας με το ΝΑΤΟ. Δεν είναι λοιπόν απλό να λυθούν αυτά τα προβλήματα από τη μία μέρα στην άλλη. Το πρόβλημα, και όπως το υπογράμμισε σωστά ο κ. Κονπεντίτη, είναι ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αμυντικές δαπάνες και οι αμυντικές αυτές δαπάνες δεν είναι απαραίτητες. Νομίζω ότι αυτό με την άμυνα είναι αυτό ένα παράδειγμα για αυτό που είπα κόσας και στην αρχή. Κάναμε μία νομισματική ένωση και πιστέψαμε ότι η πολιτική ένωση θα ακολουθούσε αυτομάτως. Και βλέπουμε τώρα ότι βρισκόμαστε στην κρίση και αν κοιτάξουμε πίσω θα δούμε ότι στα χρόνια της νομισματικής ένωσης δεν είχαμε καμιά πολιτική ένωση, διότι δεν είχαμε πολιτικούς θεσμούς που θα ήταν σε θέση να σκεφτούν πέρα από τα εθνικά σύνορα. Γι' αυτό το λόγο φτάνουμε σε αυτού του είδους τις δυσκολίες. Ναι, είναι σημαντικό. Το πρόβλημα της Ελλάδας και της Τουρκίας δεν μπορεί όμως να επιληθεί σε ένα μεγάλο συνέδριο για την ειρήνη, αλλά αντί να σκεφτούμε, και αυτό φυσικά έχει συνέπειες για όλο τον νότιο χώρο της Ευρώπης, αντί να σκεφτούμε τι είναι αυτό που εμποδίζει την Τουρκία να μπει στην Ευρώπη, θα μπορούσαμε να δούμε το παράδειγμα Γερμανίας, Γαλλίας, το ΝΑΤΟ τι έκανε, δεν έφερε αυτές τις χώρες σε πιο κοντά τη μία την άλλη, ενώ σε μια διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα υπήρχε η δυνατότητα να μειωθεί, αν θέλετε, αυτή η αμοιβαία εχθρότητα ή επιθετικότητα. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν όντως να μειωθούν και όλες οι δαπάνες. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, αλλά είναι ένα παράδειγμα για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη ως
Ένωση. Ένα άλλο παράδειγμα. Λέμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει διαφθορά. Φυσικά, πιθανότατα υπάρχει μεγάλη διαφορά στην Ελλάδα. Ωστόσο, αυτό που θέλω να πω είναι ποιος παραγωγικός, ποιος πλήρωσε. Ποιες μεγάλες επιχειρήσεις είναι αυτές που πλήρωσαν για να πάρουν κάποιες μεγάλες εθνικές αναθέσεις. Θα δούμε τη Siemens, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε και για άλλες. Μπορούμε να μιλήσουμε για τις μεγάλες επιχειρήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, για επιχειρήσεις όπλων, και όλες αυτές είναι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Όταν μιλάμε δηλαδή συνεχώς για διαφθορά, τότε ας προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε ποιος είναι υπεύθυνος για αυτή τη διαφθορά, ποιος είναι αυτός που την εκμεταλλεύεται. Και τότε θα μπορούσαμε πραγματικά να έχουμε έναν πολύ ενδιαφέροντα διάλογο μέσα στην Ευρώπη. Και το τελευταίο σημείο το οποίο ήθελα να αναφέρω. Στην Ελλάδα δημοσιεύθηκαν τα ονόματα χιλιάδων Ελλήνων που φοροδιαφεύγουν, 4.000, διορθώνει η κυρία Σλέτσερ. Το ενδιαφέρον είναι ότι στην Ελβετία υπάρχουν 15 δισεκατομμύρια ευρώ στις ελβετικές τράπεζες που ανήκουν σε Έλληνες πολίτες. Τώρα, οι Ελβετοί, επειδή είναι έξυπνοι, διαπραγματεύονται με τους Έλληνες και λένε, εντάξει, θα σας δώσουμε κάτι, κάποια ονόματα. Αυτό σημαίνει ότι άμα σας δώσουμε τα 10 δις, τότε λέει η ελληνική κυβέρνηση, 10 δις, προφανώς πρέπει να πάρουμε το δεκαπλάσιο από αυτό. Τώρα βρίσκεται σε ένα διέξοδο η ελληνική κυβέρνηση μέσα σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, γιατί ή δεν θα πάρει τελικά τίποτα από την Ελβετία ή θα πάρει πολύ λίγα. Ας δούμε την φοροδιαφυγή. Δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, είναι και ιταλικό πρόβλημα. Μπορείτε να δείτε τι συμβαίνει στην Ιταλία και με την φοροδιαφυγή και όλο το επεισόδιο που έγινε 30 Δεκεμβρίου. Μιλάμε για πολίτες που έχουν μεγάλα αυτοκίνητα, μεγάλες βίλες. Και το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα. Βίλες στην Αθήνα με πισίνα και ενώ δείχνουν στην εφορία ότι είχαν 1.500 ευρώ έσοδα σε μία χρονιά. Οι Ευρωπαίοι δεν είναι σε θέση να μπορέσουν να δουν κάποια προβλήματα συλλογικά. Και το τελευταίο σημείο, η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο στόλο εμπορικών πλοίων στην Ευρώπη. Τα έσοδα, κύριε Πρωθυπουργέ, όσον αφορά τη φορολογία, όχι μηδέν, αλλά ελάχιστα. Γιατί έχουν ξένες σημαίες. Επομένως, και εκεί υπάρχουν έσοδα φόρων τα οποία θα μπορούσε να εισπράξει η Ελλάδα. Επιπλέον, και αυτό είναι το τελευταίο σημείο, η Ελλάδα είναι μια χώρα με πελατειακές σχέσεις που έχουν διεισδύσει στο κόμματα και στην κοινωνία. Μετά από κάποιες εκλογές υπήρχε κάποιος θείος, κάποια θεία που του έβρισκαν μια θέση για το παιδί του στο δημόσιο μηχανισμό. Έχει η Ελλάδα 1,2 εκατομμύρια δημόσιους υπαλλήλους. Αυτό είναι ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Ναι, αυτός είναι ο επίσημος αριθμός. Τον έχω επίσημα αυτόν τον αριθμό. Λοιπόν, πιστεύω ότι οι Έλληνες θα έπρεπε να παραδεχτούν ότι έχουν γίνει και πολλά πράγματα λάθος όλα αυτά τα χρόνια. Και ναι, από ευρωπαϊκή πλευρά έχουν γίνει επίσης πολλά λάθη. Αυτή νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι η βάση για τη συζήτησή μας. Ο κύριος Σιμίτης κάτι θέλει να πει. Θα ήθελα να εξηγήσω κάτι. Συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπε ο Ντάνιελ. Θα ήθελα όμως να πω ότι όντως ο ελληνικός στόλος εμπορικών πλοίων είναι μεγαλύτερος στον κόσμο, αλλά τα πλοία αυτά ανήκουν σε Έλληνες.
οι οποίοι ωστόσο εδρεύουν στις ΗΠΑ, στη Μεγάλη Βρετανία, ζουν εκεί και εκεί πληρώνουν τους φόρους τους. Ανήκουν σε εταιρείες που βρίσκονται στα νησιά και Κέιμαν ή αλλού σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι αλλού καταχωρημένες ως εταιρείες και εκεί καταβάλλονται κάποιοι ελάχιστοι φόροι, αλλά αυτό οφείλεται στο διεθνές σύστημα. Και είμαι 100% σύζυγος ότι και οι Γερμανοί εφοπλιστές έχουν πλοία με βελγική σημαία ή με άλλες σημαίες άλλων κρατών. Δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να φέρνουμε σαν παράδειγμα, διότι στην Ελλάδα υπάρχει διαφθορά, υπάρχει φοροδιαφυγή, αλλά δεν είναι και ότι φεύγουν δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια εκτός Ελλάδας, τα οποία θα μπορούσαμε με εύκολο τρόπο να ξαναπάρουμε πίσω. Αυτό όσον αφορά τον εμπορικό στόλο είναι νόμιμα στο εξωτερικό. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα ενάντια σε αυτό. Είναι το ίδιο νόμιμα για τους Νορβηγούς, για τους Γάλλους, για τους Αμερικανούς, για τους Γερμανούς, διότι όλες αυτές οι χώρες επιτρέπουν ώστε να υπάρχουν παράδεισοι για την φοροδιαφυγή. Συγγνώμη, δεν ήταν κριτική, ειδικά όσον αφορά τη φοροδιαφυγή. Δεν θεωρώ ότι η ελληνική κυβέρνηση φταίει, θεωρώ ότι είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Ναι, συμφωνώ, ευρωπαϊκό πρόβλημα λοιπόν. Το δεύτερο είναι ότι με τα εμπορικά πλοία θα μπορούσε, για παράδειγμα, κανείς έτσι με τα νησιά Κέιμαν, και εγώ εκεί θα ήθελα να πληρώνω τους φόρους μου. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Ναι, θα πληρώναμε 100 δολάρια. Λοιπόν, αυτό που πιστεύω ότι χρειάζεται είναι μια ευρωπαϊκή ρύθμιση που να πληρώνει κανείς φόρους για το σημείο που γίνονται αποδεκτά και γίνονται παραδοτέα τα εμπορεύματα, και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να οργανώσουμε ένα πολύ διαφορετικό φορολογικό σύστημα. Το πρόβλημα είναι διεθνές. Γιατί δεν δέχομαι που λέτε ότι πληρώνουν τους φόρους τους στην Αμερική με τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών, γιατί έχουμε εκεί πέρα 15 και 16% του εισοδήματος. Πληρώνουν πολύ λίγα. Στον Παναμά πληρώνουν ένα δολάριο. Λοιπόν, ας μην κάνουμε κάποια υποκριτική συζήτηση. Πρέπει... μπορούμε να δούμε ότι και πολλά χρήματα από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή έρχονται σε γερμανικές τράπεζες, κάτι που χαροποιεί τις γερμανικές τράπεζες. Και αυτό αφορά το ζήτημα της αλληλεγγύης και του ερωτήματος για το μέχρι σε ποιο βαθμό έχουν εμπιστοσύνη και οι Έλληνες στη χώρα τους. Η σημερινή κρίση αποτελεί και μια πτώχευση του πολιτικού συστήματος. Αυτό είναι μια φράση που ακούγεται συχνά. Πτώχευση του πολιτικού συστήματος. Κύριε Σιμίτα, το ακούτε αυτό? Τι συνδέεται με το πολιτικό σύστημα και την πτώχευση του στην Ελλάδα? Η έκφραση πτώχευση είναι κάτι που δεν θα τη χρησιμοποιούσα. Θα έλεγα όμως ότι το πολιτικό σύστημα δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Το πολιτικό σύστημα όταν αντέδρασε ήταν πολύ αργά και η αντίδραση δεν ήταν η σωστή. Και επειδή στα πολιτικά συστήματα ανήκουν πολλά κόμματα, ανήκουν πολλοί άνθρωποι και εγώ επίσης ανήκω στο πολιτικό σύστημα. Ήμουν πρωθυπουργός από το 1996 ως το 2004 και από το 1997, αν θυμάμαι καλά, υπήρξε στην Ελλάδα θετική ανάπτυξη που έφτασε στο 5%. Ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό της Ελλάδας από το τέλος του πολέμου. Από το 1974, μάλλον καλύτερα. Τα χρέη του ελληνικού κράτους, όταν ήμουν πρωθυπουργός, ήταν περίπου στο 100%. Και όταν τέλειωσε η θητεία μου,
ήταν στο 102-103%, όχι περισσότερο. Δεν υπήρχαν αυτά τα βουνά των χρεών. Η κατάσταση δεν είχε αλλάξει δραματικά, διότι και τα ελλείμματα αυτά τα χρόνια κυμαίνονταν γύρω στο 3%. Και το 1998-99 τα ελλείμματα, το 99 μάλιστα, ήταν περίπου στο 2%. Ακόμη και αν λάβει κανείς υπόψη του το τι συνέβη για τον έλεγχο, για να ελεγχθεί το έλλειμμα και να θεωρηθεί λάθος, το μόνο που προέκυψε από αυτούς τους ελέγχους ήταν ότι το έλλειμμα ήταν 3,07%. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση των συντηρητικών ανέλαβε την εξουσία το 2004, σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να ξοδέψει πολύ περισσότερα χρήματα, διότι φυσικά εξαιτίας της ένταξης της Ελλάδας στην Νομισματική Ένωση οι μισθοί ήταν μειωμένοι, τα εισοδήματα ήταν χαμηλά και πολλοί κόσμος περίμενε να υπάρξουν μεγάλες αλλαγές εισοδηματικές προς το θετικό. Και θα ήθελα να θυμίσω ότι τα συνδικάτες, συνδικαλιστικές ενώσεις του Δημοσίου, μετά από 1 ή 2 χρόνια που η Ελλάδα έγινε μέρος της Νομισματικής Ένωσης, ζητούσαν 20% αύξηση των μισθών. Και οι δάσκαλοι, οι καθηγητές ζητούσαν επίσης μία αύξηση της τάξης του 9 ή 10%. Εγώ τότε δεν υποχώρησα. Οι συντηρητικοί είχαν υποσχεθεί ότι όλα θα αλλάξουν και ότι αυτό που δεν μπόρεσα να κάνω εγώ θα το κάνουν εκείνοι. Το έκαναν και όντως έδωσαν πολλά χρήματα και πολύ σωστά υπόθηκε ότι το ελληνικό κράτος έχει πελατειακές σχέσεις. Αυτό σημαίνει ότι απασχολεί, προσλαμβάνει πολύ περισσότερο κόσμο ώστε να τους πληρώνουν χωρίς να τους χρειάζεται όλους αυτούς πραγματικά. Από το 2004 μέχρι το 2008-2009 προσλήφθηκαν πάνω από 150.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Και δεν τους χρειαζόταν το ελληνικό κράτος, όλους αυτούς. Και παρότι το 1995 στην Ελλάδα υπήρχε ένας κανόνας που έλεγε ότι δεν θα γίνουν προσλήψεις αν δεν υπάρξουν, αν δεν συμμετάσχει κανείς σε δημόσιες εξετάσεις, οι περισσότεροι αυτών των ανθρώπων προσλήφθηκαν χωρίς εξετάσεις, ακριβώς βάσει μιας πελατειακής πολιτικής. Και αυτό φυσικά οδήγησε στο γεγονός το 2007 και 2009 να αυξηθεί το βουνό αυτό των χρέων και να φτάσει στο και ενώ ήταν στο 100% του ΑΕΠ, έφτασαν στο 130%, και μετά το 2009 αυξήθηκαν περισσότερο, διότι τα χρέη ήταν πολύ μεγαλύτερο. Όταν έφυγαν οι συντηρητικοί, το έλλειμμα ήταν μεγαλύτερο από 12%. Τώρα διαφωνούμε αν ήταν 15% ή 12%, αλλά πάνησαν πάνω από 12%. Τώρα, όταν ανέλαβαν την εξουσία οι συντηρητικοί, δεν ήταν 12%, αλλά κυμαινόταν γύρω στο 3% και 4%. Τι σημαίνει αυτό? Όλο το πολιτικό σύστημα δεν είναι διαφθαρμένο, δεν έχει πτωχεύσει. Ωστόσο, στην Ελλάδα υπάρχει μία πολιτική, αυτή η πελατειακή πολιτική, μία αντίληψη για την πολιτική, η οποία οδήγησε στο να μην χαράσουν, να μην μπορούν να κάνουν, αν θέλετε, και να μην θέλουν να κάνουν μία οικονομική πολιτική σωστή. Και από τότε που το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε την κυβέρνηση, το 2009, τον Οκτώβριο του 2009, αντέδρασε πολύ αργά.
και αυτό το πρόβλημα δεν μπόρεσε να το λύσει με τον σωστό τρόπο. Και γι' αυτό το λόγο η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί, τελευταία κυβέρνηση, θεωρεί ότι υπάρχει ότι φταίει, ότι έχει ένα μεγάλο τμήμα της ενοχής για αυτήν την εξέλιξη. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί που κυβερνούν, αυτοί που έχουν θέσει κάποιες αιτίες, αυτοί που προσπάθησαν να κάνουν ό,τι μπορούσαν και υπάρχουν και αυτοί που αγωνίστηκαν ενάντια σε κάποιες καταστάσεις, ενδεχομένως όχι πάντα με μεγάλη επιτυχία. Να κλείσω απλώς λέγοντας ότι υπάρχει και ότι είναι και ένα ζήτημα που αφορά την κοινωνία, διότι η ελληνική κοινωνία δεν εχθρεύεται αυτό το πελατειακό σύστημα, της αρέσει. Και πιστεύω ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να μείνουμε στο ερώτημα για το τι είναι αυτό το σύστημα και αν μπορεί να μεταρρυθμιστεί. Τι μπορούμε να κάνουμε στην Ελλάδα, τι σημαίνει αλληλεγγύη με την Ελλάδα. Έχουμε δύο ενδιαφέροντα πειράματα στην Ευρώπη, στην Ιταλία με τον Μόντι και στην Ελλάδα με τον Παπαδήμα. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα διαφορά. Στην Ελλάδα δεν μπορούσε να κάνει ένα υπουργιακό, να ορίσει την κυβέρνηση του μόνος του. Έπρεπε τα κόμματα να ορίσουν ποιος θα βρίσκεται στην κυβέρνηση. Βλέπετε πεδίο λοιπόν να γίνει κάτι, Πέντιτ. Βλέπω ότι υπάρχει χώρος γι' αυτό. Η κυβέρνηση του Παπαδήμου είναι πολύ μεγάλη. 49 υπουργοί. Ένας του Πασόκ, ένας από το άλλο κόμμα. Ένας από τον ένας από το άλλο κόμμα. Σημίτης. Συμφωνώ μαζί σου, είναι απαράδεκτο. Δεν έπρεπε να είχε γίνει με αυτόν τον τρόπο. Κονβέντιτσα. Όταν κοιτάζω την ελληνική κοινωνία, νομίζω θα μου άρεσε. Βλέπω πως οι Έλληνες είναι πολύ ατομικιστές. Δεν σκέφτονται και πολύ τα κοινά, σκέφτονται περισσότερο το δικό τους, πώς θα τα καταφέρω εγώ. Δεν είναι μόνο οι κακοί στα υψηλά στρώματα και οι καλοί κάτω, όχι. Και πώς μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την εξατομίκευση που υπάρχει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να προτείνει ένα πακέτο αλληλεγγύης για την Ελλάδα. Ένα πακέτο αλληλεγγύης, το οποίο θα έλεγε τι θα αποφέρει και στον κόσμο. Όχι με ποινές που θα λέει και ρήτρες και κυρώσεις, αλλά θα έπρεπε να πούμε. Αυτό ισχύει και για την Ελλάδα. Για παράδειγμα, και οι πέντε σοφοί. Τα πέντε Ινστιτούτα Σοφών στην Γερμανία πρότειναν να δημιουργηθεί ένα ταμείο αποπληρωμής των δανείων. Και ένα μεγάλο ποσοστό θα έμπαινε σε ένα ταμείο και θα δινόταν ο κανόνας να πληρωθούν σε 20 χρόνια τα χρέη. Αυτή θα ήταν μια δυνατότητα. Έλληνες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τα χαμηλότερα επιτόκια, δηλαδή από το 6 να κατεβούν στο 3. Είμαστε όμως έτοιμοι να λάβουμε αυτά τα χρήματα. Ο Ραλφ είπε πως 80% της ενέργειας στην Ελλάδα εισάγεται. Δεν υπάρχει, όπως φαίνεται, ούτε αέρας ούτε ήλιος στην Ελλάδα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα επενδυτικό πρόγραμμα και να πούμε πως σε 5 με 10 χρόνια ο ισολογισμός ενέργειας να μειωθεί με τέτοιο τρόπο που η επένδυση από το 80%
100 να μειωθεί στα 40 ή στα 50. Τέτοια προγράμματα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα προσφέρει. Μπορεί να συζητηθεί αυτό. Από την άλλη, η Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιμη να αγγίξει και τις Άγιες Αγελάδες. Και να, το πρώτο, το ένα, μια ιερή αγελάδα είναι ο εθνικισμός. Το δεύτερο είναι γιατί δεν πληρώνει η Εκκλησία φόρους. Να μου το εξηγήσει αυτό κάποιος. Ο Κώστας μου είπε πως μια από τις μεγάλες ενέργειές του ως Πρωθυπουργός ήταν όταν ήρθε στο Ευρωκοινοβούλιο, η Ελλάδα ήταν από τις τελευταίες χώρες όπου στην αστυνομική ταυτότητα αναφερόταν η θρησκεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση απέτησε να διαγραφεί. Και υπήρξαν διαδηλώσεις με 100.000 συμμετέχοντες. Μια τεράστια άλλη διαμάχη, η Μακεδονία. Πόσο κόσμο έστειλε η Ορθόδοξη Εκκλησία στους δρόμους λόγω του ονόματος Μακεδονία. Όλοι θέλουμε να μπούμε στην Ευρώπη, αλλά μετά σκεφτόμαστε την Μακεδονία. Αυτά είναι προβλήματα του ελληνικού εθνικισμού και του μονοδιάστατου της Ελλάδας, τα οποία προκαλούν προβλήματα. Η Ευρώπη πρέπει να είναι πρόθυμη να μιλήσει για αυτά και στην Ελλάδα. Γι' αυτό στις 9 του Φεβρουάρη θα μιλήσω για αυτά στην Ελλάδα. Η αλληλεγγύη που πρέπει να δείξουμε, αλλά και η ετοιμότητα των Ελλήνων να αγγίξουν τις Ιερές Αγελάδες. Ερώτηση. Ποιοι θα μπορούν να είναι οι εταίροι? Μπορεί αυτοί που έκαναν τα λάθη να κάνουν κάτι? Υπάρχουν ίσως νέες δυνάμεις? Κονπέντιτα. Ο Μόντι. Ας πάρουμε το παράδειγμα του Μόντι. Δεν πρέπει να συμφωνούμε πάντα με όσα προτείνει, ας πούμε, για τις ρυθμίσεις. Όμως, μετά από τον Μπερλουσκόνη, ο Μόντι είναι πράγματι έχει γίνει ένα τεράστιο άλμα. Όμως αναρωτιέμαι γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση που αυτοθεωρείται ένωση αξιών δεν μίλησε για τα όσα γίνονταν στην Ιταλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συζητά και με τα κόμματα. Η κυρία Μέρκελ πρέπει να συζητά με τα αδελφά της κόμματα. Αυτό πρέπει να γίνεται. Δεν θα δημιουργήσουμε άλλα κόμματα. Σημαντικό είναι να αναλάβουμε την πολιτική ευθύνη μας μαζί με τα αδελφά μας κόμματα. Για μας δεν είναι και πολύ εύκολο να συζητάμε με το κόμμα των Πρασίνων στην Ελλάδα. Όμως είναι πολιτική ευθύνη μας. Υπάρχει διαφορετική κουλτούρα πολιτική στην Ελλάδα. Ερώτηση. Κυρία Σιμίτη, στην Ελλάδα υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Και ποιος μπορεί να γεμίσει αυτό το κενό? Σιμίτης. Δεν συμφωνώ με τον Ντάνιελ όταν είπε πως δεν μπορούμε να καθορίσουμε απ' έξω τι πρέπει να γίνει. Η δυναμική έρχεται εκ των έσω και η δυναμική δεν μπορεί να επέλθει μετά από εντολή. Εξελίσσεται και αναπτύσσεται αργά, αλλά μπορεί να αναπτυχθεί. Στην Ελλάδα υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις. Το 1974 έως το 1983 το ΠΑΣΟΚ ήταν η ίδρυση της αριστεράς, γιατί προηγουμένως υπήρχαν μόνο οι κομμουνιστές. Μετά υπήρξαν οι σοσιαλιστές ή απλά η αριστερά.
Λοιπόν, αυτό δεν αποκλείεται και είναι δυνατό και στην Ελλάδα. Δεν πρέπει όμως να θεωρούμε πως αυτό μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Θα αναφέρω ένα λόγο γιατί είναι δύσκολο. Κατά τη διάρκεια αυτής της ύφεσης και της αρνητικής κατάστασης δεν είναι δυνατό να δημιουργηθούν νέα κόμματα. Όλοι είναι εναντίον. Κανένας δεν θέλει να εμπλακεί στην πολιτική. Όλοι θέλουν να σταματήσει το μνημόνιο, να σταματήσουν οι ευρωπαϊκές εντολές, να κάνουμε κάτι άλλο και αυτό θα ήταν καταστροφή. Βλέπετε, παρατηρήσατε πως το ΠΑΣΟΚ λαμβάνει κατά τα γκάλωπ στις δημοσκοπήσεις 14% και ίσως θα δημιουργηθεί κάτι άλλο. Το κάτι άλλο μπορεί να γίνει μόνο από τις ρίζες. Μα και η Νέα Δημοκρατία 25% έχει. Κυρία Σλότσερ, υπάρχει το κενό. Λοιπόν, μας παραμένουν 10 λεπτά και θα ήθελα να παρακαλέσω τώρα τους δικηγόρους των συμμετεχόντων να μας πούν τις ερωτήσεις. Συγγνώμη, 45 λεπτά μας παραμένουν. Λοιπόν, τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τις ερωτήσεις θα μας τις δώσουν τώρα. Φυσικά, ελπίζω να κατανοήσετε πως δεν μπορούμε να πάρουμε όλες τις ερωτήσεις, αλλά όσο το δυνατό περισσότερες. Λοιπόν, είναι αναμένο το μικρόφωνο κάτω. Καλησπέρα. Πολλές ερωτήσεις έχουμε λάβει. Ευχαριστώ και στο κοινό και σε εσάς. Ένα μεγάλο μπλοκ προς τον κύριο Σιμίτη. Ερώτηση. Γενικά, πριν το 2009, πώς προετοιμάστηκε η Ελλάδα για το μεμοράντουμ και τα λοιπά, και συγκεκριμένα το ερώτημα. Δεν κατάλαβα πώς προετοιμάστηκε η Ελλάδα. Σωστά. Πώς έγιναν οι διαπραγματεύσεις πριν το μεμοράντουμ, πριν το μνημόνιο και πώς προετοιμάστηκε για την Ευρώπη, έτσι ώστε να προχωρήσει. Συγκεκριμένα το ερώτημα. Κατά πόσο η Ελλάδα έδωσε λάθος αριθμούς για να μπει στην Ευρωζώνη και γι' αυτό ερώτηση κατά πόσο φέρει η τότε κυβέρνηση ευθύνη. Επίσης ερώτηση για το μνημόνιο. Δεν θα μπορούσε να δοθούν προειδοποιήσεις σύμφωνα με το μνημόνιο. Δεν ήταν ξεκάθαρο πώς θα οδηγούσε σε ύφεση. Ήτανε τυχαίο ή θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί. Και μελλοντικά, εάν θα μπορούσατε να επαναδιαπραγματευτείτε το μνημόνιο, ποιες θα ήταν οι ευκαιρίες και πώς θα το κάνετε με τα σημερινά δεδομένα. Πολλές ερωτήσεις απευθύνονται στα αίτια της κρίσης στην Ελλάδα. Αφορούν την διαφθορά και ποιος φέρει ποια ειδική ευθύνη, επίσης σχετικά με τους πολιτικούς και τις κυβερνήσεις και κατά πόσο η Ελλάδα μπορεί να μεταρρυθμιστεί σήμερα. Δηλαδή τα δικαστήρια, η κυβέρνηση, η διοίκηση και τα λοιπά μπορεί να μεταρρυθμιστεί.
Επίσης το ερώτημα εάν το κράτος αναλαμβάνει κοινωνική ευθύνη για τους πολίτες έτσι ώστε να κατανέμει ίσα τις ευθύνες και να δίνει την ευθύνη και στους, και στους φταίχτες της κρίσης. Ερώτηση προς την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορεί το χάσμα μεταξύ του Βορρά και του Νότου να σμικρύνει και πώς μπορεί η Ελλάδα να εμπλακεί σε τομείς όπως την παιδεία και σε άλλους τομείς. Πώς μπορεί δηλαδή να φτάσει σε άλλα ευρωπαϊκά, να φτάσει σε υψηλότερα επίπεδα. Αυτά ήταν τα βασικά ερωτήματα. Δύο μεγάλα μπλοκ. Το ένα αφορά την Ελλάδα και το άλλο αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Ξεκινούμε με το μπλοκ που αφορά την Ελλάδα. Σημίτης. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ο ισχυρισμός πως η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωζώνη με λάθος αριθμούς. Αυτό δεν ισχύει. Η Ελλάδα, και αυτό πρέπει να το θυμίζουμε συνεχώς, η Ελλάδα έτυχε εξέτασης για να γίνει μέλος σύμφωνα με τους αριθμούς του 1999. Το 2001 έγινε μέλος η Ελλάδα, το 2000 λήφθηκε η απόφαση και την 1η Ιανουαρίου του 2001 έγινε μέλος. Η εξέταση έγινε με βάση τους αριθμούς του 1999. Το 2004, 5 χρόνια αργότερα δηλαδή, εξελέχθη μία νέα κυβέρνηση συντηρητική. Υπουργός Οικονομίας αυτής της κυβέρνησης για 20 μέρες μάλλον μετά τις εκλογές είπε πως οι αριθμοί ήταν λανθασμένοι. Πώς μπορούσε 20 μέρες μετά που ανέλαβε να γνωρίζει πως ήταν λάθος οι αριθμοί. Παρουσία η Κομισιόν έστειλε αυτός ένα χαρτί στην Κομισιόν το οποίο αφορούσε τις αμυντικές δαπάνες. Οι αριθμοί είχαν καταχωρηθεί με διαφορετικό τρόπο στα βιβλία. Σε μερικές χώρες έγραφαν, για παράδειγμα, πως το τάδε πράγμα, ένα υποβρύχιο, αγοράστηκε την τάδε ημερομηνία. Άλλες χώρες καταχωρούσαν άλλες ημερομηνίες. Και μπορείτε να καταλάβετε πως επειδή ο τρόπος καταχώρησης ήταν διαφορετικός, αφού ο πρώτος αφορούσε την εντολοδοσία και ο άλλος την παράδοση, υπήρχε μία διαφορά. Η δική μου κυβέρνηση καταχωρούσε την ημερομηνία παράδοσης του υποβρύχιου, για παράδειγμα. Οι συντηρητικοί είπαν πως ήταν λανθασμένο αυτό. Η Ελλάδα θα έπρεπε να καταχωρήσει την ημερομηνία της εντολής. Υπήρξε λοιπόν μεγάλη διαφορά. Το έλλειμμα το οποίο έφτανε στα 2% το 1999 ανήλθε στα 3%. Ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συμφωνούσαν με αυτό και ζήτησαν από την Κομισιόν να δημιουργήσει μία επιτροπή για να εξερευνήσει τι μπορεί να γίνει με αυτό. Η επιτροπή αυτή αποφάσισε για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πως η ημερομηνία η σχετική δεν είναι η ημερομηνία που αγοράζεται, δηλαδή που δίνεται η εντολή, αλλά το πότε παραδίνεται το υποβρύχιο, ας πούμε. Χώρες που έκαναν την καταχώρηση όπως
και κατά τη δική μου κυβέρνηση θα μπορούσαν αναδρομικά να το αλλάξουν. Ορισμένες χώρες το έκαναν, η Ελλάδα όμως όχι, διότι εάν το έκανε τότε οι συντηρητικοί θα απεδείκνυαν πως έλεγαν ψέματα. Αφού συνέβη και αυτό, ελέγχθη πως η Ελλάδα υπολόγισε λάθος τους αριθμούς. Ένα θα πω. Το έλλειμμα της Ελλάδας μετά την λανθασμένη επιτήρηση ήταν 3% και αυτό έδειχνε πως η Ελλάδα ήταν ο μεγάλος φταίχτης, πως ξεπέρασε το όριο. Όταν κάνει κανείς έλεγχο των άλλων χωρών, σύμφωνα με τους αριθμούς του Eurostat, το έλλειμμα της Γαλλίας, το όταν θα κατά το χρόνο ένταξης ήταν 3,31%, δηλαδή ψηλότερο από αυτό της Ελλάδας. Της Πορτογαλίας ήταν 3,38%. Με κατόπιν επαναλαμβανομένων ελέγχων από το Eurostat εμφανίστηκαν αυτοί οι αριθμοί. Όμως μόνο για την Ελλάδα ελέγχθη πως έκανε δημιουργικά λογιστικά και αυτό εκμεταλλεύθηκε και η συντηρητική κυβέρνηση στην Ελλάδα. Κυρία Σλότσερ, μπορεί να ξεγέλασαν και άλλα κράτη. Το γνωρίζουμε πως είχε γίνει αυτό. Όμως η Ελλάδα ήταν έτοιμη, ήταν όριμη για το ευρώ. Ποια είναι η γνώμη σας, Σιμίτης? Αν αυτό εξαρτάται από την αξιολόγηση και πότε έγινε η ένταξη. Με ρωτάτε και πολλοί λένε πως η Ελλάδα δεν ήταν όριμη. Άλλοι λένε πως τότε δεν ήταν όριμη διότι δεν βρισκόταν στο ίδιο επίπεδο με την Γαλλία, τη Γερμανία ή την Ιταλία. Όμως η ένταξη στην ΟΝΕ, και το είπα στην ομιλία μου, πως η ΟΝΕ είναι ένα σχέδιο προόδου. Κάνει νόημα όταν συμπεριλαμβάνονται όλες οι χώρες και συνεργάζονται. Δηλαδή δεν αποφασίζουμε με το 3,31% και τα λοιπά, αλλά αποφασίζουμε σύμφωνα με τις πολιτικές εκτιμήσεις τι θέλουμε. Η Σλοβακία είναι όριμη, παρόλο που είναι μέλος της ΟΝΕ, είναι πολιτικά όριμη. Εγώ είμαι κατά αυτού του ερωτήματος. Πρέπει να γίνεται συνεργασία με τη Σλοβακία. Με αυτή τη λογική, ρωτώντας για την Ελλάδα, μπορούμε να ρωτήσουμε αν η Εσθονία, αν η Σλοβακία και τα λοιπά είναι έτοιμη. Νομίζω ότι ο Κώστας έχει δίκιο και πιστεύω ότι αυτό είναι το ερώτημα που μπορούμε να απαντήσουμε αν υπάρχουν, αναρωτιόμενοι αν υπάρχουν αντικειμενικά μέτρα. Δεν ήταν μια οικονομική απόφαση η Νομισματική Ένωση. Η Νομισματική Ένωση αποφασίστηκε ως μια, κατά τη διάρκεια της γερμανικής ενοποίησης και ο Γάλλος πρόεδρος εξαιτίας της ιστορικής ευθύνης που είχε φοβήθηκε την γερμανική ενοποίηση και γι' αυτό το λόγο διαπραγματεύτηκε με τον Χέλμουτ Κόλ ότι η Γαλλία θα πει ναι για την γερμανική ενοποίηση. Πήγε μάλιστα και στο Ανατολικό Βερολίνο για να το κάνει αυτό εφόσον έχουμε μία εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εμβάθυνση αυτή ήταν το κοινό νόμισμα. Το 1900
1973-1974 έγιναν πολλές απόπειρες για μια νομισματική βάση και τότε ο καγκελάριος Σμιτ. Πώς λεγόταν τότε, αναρωτιέται. Ο νομισματικός office, όπως το λέμε στη Γαλλία. Αυτός λοιπόν προσπάθησε να το παρουσιάσει αυτό και είπε ότι αυτό δεν μπορεί να παρουσιαστεί με έναν οικονομικό τρόπο για αυτό το ερώτημα. Γι' αυτό το λόγο δεν χρειάζεται να κάνει το ερώτημα αν η Ελλάδα ήταν όρημη. Ρωτήστε αν ήταν η Γαλλία όρημη για την νομισματική ένωση. Όχι, αλλά η Γερμανία και η Γαλλία ήταν πολιτικά όρημες για την νομισματική ένωση. Υπήρχε ένα σχέδιο, ωστόσο ολοκληρώθηκε μόνο ένα τμήμα αυτού του σχεδίου. Σκεφτήκαμε ότι με την νομισματική ένωση θα πάμε σε μια πολιτική ένωση, αλλά αυτό δεν έγινε. Και αυτό είναι το πρόβλημα, ότι σήμερα πλέον δεν μπορούμε να συζητάμε σε αυτό το επίπεδο. Μιλάμε για μακροοικονομικές ανισότητες. Όσο λοιπόν περισσότερο εξάγω εγώ και το 70% των προϊόντων που εξάγει η Γερμανία πηγαίνουν στον Ευρωπαϊκό Νότο. Αυτό σημαίνει, γενικώς μάλλον στις χώρες της Ευρώπης, αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται μία ανισότητα για να μπορέσουν να πληρώσουν αυτές οι άλλες χώρες αυτά τα προϊόντα, δημιουργούν χρέη. Επομένως η Γερμανία εκμεταλλεύεται, επωφελείται αυτής της κατάστασης. Πρέπει να δώσουμε μία πολιτική απάντηση για να μπορέσουμε να βρούμε μία οικονομική απάντηση. Γι' αυτό πιστεύω ότι τότε, εκείνη την εποχή, φυσικά και η Ελλάδα ήταν όρημη για την κοινή νομισματική ένωση, αλλά όλοι δεν ήμασταν, κανείς από εμάς δεν ήταν πολιτικά όριμος, ούτε η Ελλάδα ούτε εμείς, για αυτό που σήμαινε τελικά η νομισματική ένωση. Το να πούμε ότι οι διαστάσεις μιας νομισματικής ένωσης, τα πολιτικά επακόλουθα, το να μπορέσουμε να τα χειριστούμε αυτά, να τα ελέγξουμε, αυτά όλα τα υποτιμήσαμε τότε. Και τώρα μιλάμε πια αυτό το 3%. Αυτό το 3% πώς δημιουργήθηκε? Πώς συζητούσαμε στο Μάστριχτ τη νύχτα, κάποιοι έλεγαν 2%, άλλοι έλεγαν 4%. Και στο τέλος ο Βάγκελ είπε, ας βρούμε κάτι στη μέση. 3% λοιπόν. Οπότε με αυτό το 3% φαινόταν τότε ότι θα ήταν αδύνατο να έχει κανείς χρέος έχοντας ένα αυτό το 3%. Αυτό ήταν ένα μέγεθος το οποίο έγινε, καθορίστηκε χονδρικά. Πρέπει όμως να συζητάμε για να μπορέσουμε να βάζουμε τέτοιους στόχους και να συζητάμε ως προς το ποια είναι τα πολιτικά μέτρα που χρειαζόμαστε για να είμαστε σε θέση να τηρήσουμε τις οικονομικές προδιαγραφές μιας οικονομικής, μιας νομισματικής ένωσης. Υπάρχει κάτι που είπε ο Χέλμουτ Σμιτ σχετικά. Όλα τα πλεονάσματά μας είναι στην πραγματικότητα τα ελλείμματα των άλλων και αυτό ίσως συμπυκνώνει σε μία πρόταση όλη αυτή τη λογική. Όλοι φυσικά σήμερα είναι πιο έξυπνοι από αυτό που ήταν κάποτε. Θα ήθελα να συζητήσουμε για το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα. Βλέπω ότι υπάρχει μία ομάδα που σηκώθηκε όρθια και σηκώνει το χέρι της. Νομίζω ότι συμφωνήσαμε ότι από την ομάδα θα κάνει κάποιος μία σύντομη δήλωση. Είχε συμφωνηθεί αυτό. Και θα έλεγα ότι να έρθείτε εδώ μπροστά, γιατί δεν έχουμε άλλο μικρόφωνο, αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να σας ακούσουμε. Vielleicht. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Είμαι μέλος της ελληνικής ομάδας του Βερολίνου και θα ήθελα να κάνω μία μικρή παρέμβαση στο όνομα της ομάδας. Είναι ιδιαίτερα προβληματικό να προσκαλεί κανείς εδώ αυτούς τους πολιτικούς, τον Κώστα Σιμίτη, για να μας πούνε πού πρέπει να πάει η Ελλάδα. Έχει ένα μακρύ παρελθόν στο ελληνικό πολιτικό τοπίο και είναι συνυπεύθυνος για τη σημερινή κατάσταση.
κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του η διαφθορά αυξήθηκε σε ένα ατελείωτο βαθμό. Ο στενός του συνεργάτης Τσουκάτος και ο Μαντέλης παραδέχθηκαν ότι πήραν χρήματα από τη Siemens. Ακόμη και η γερμανική δικαιοσύνη θεωρεί ότι ο Υπουργός Άμυνας τότε είχε πάρει χρήματα και θυσίασε ο Πρωθυπουργός τον λαό της Ελλάδας. Το λαό που σήμερα θυσιάζεται και πληρώνει για αυτά. Ο Κώστας Σιμίτης είναι ο άνθρωπος ο οποίος ταυτίζεται με την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Αυτή την Ευρωζώνη της κρίσης την οποία επικρίνει σήμερα τόσο έντονα. Τουλάχιστον ας αναλάβει την ευθύνη του και ας εξαφανιστεί από το πολιτικό σκηνικό. Σας ευχαριστούμε και για αυτήν την παρέμβαση. Κύριε Σιμίτη, τι λέτε? Κανένα σχόλιο? Το μόνο ερώτημα που δεν κατάλαβα ακριβώς είναι, λέτε ότι η Ευρωζώνη είναι φταίει, δηλαδή η πρότασή σας είναι να φύγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη? Δεν το κατάλαβα. Σκεφτείτε τι θα σήμαινε αυτό για τον ελληνικό λαό. Δυστυχώς μιλά εκτός μικροφόνου. Μιλήστε στο μικρόφωνο, λέει ο κύριος Κομπενιντίτ. Πάρτε και το δικό μικρόφωνο, θέλετε. Νομίζω ότι κατάλαβα, λέει η κυρία Σλότσα, θα το επαναλάβω. Είτε πρέπει να αλλάξει η Ευρωζώνη και να είναι πιο ανθρωποκεντρική και όχι τράπεζοκεντρική. Αυτό είπατε, ναι. Ή η Ελλάδα πρέπει να φύγει από την Ευρωζώνη. Θέλαμε ούτως ή άλλως να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Τι σημαίνει για την Ελλάδα? Δεν είναι σίγουρο ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να παραμείνει στην Ευρωζώνη. Το κούρεμα του χρέους το οποίο, για το οποίο γίνονται διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ουσιαστική σημασίας. Αν θα μπορέσει η Ελλάδα να πληρώσει τα χρέη της και να μπορέσει να μείνει στην Ευρωζώνη, θα ήθελα να ρωτήσω και τους δύο συνομιλητές μας εδώ τι θα σήμαινε αυτό κατά τη γνώμη σας. Υπάρχει η θεωρία ότι αν η Ελλάδα επιστρέψει στη δραχμή, ότι αυτό θα είναι η μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου εισοδημάτων στην Ελλάδα που έχει υπάρξει ποτέ. Ναι, θα ήθελα να δώσω ποια κατεύθυνση. Η αναδιανομή εισοδημάτων, ναι. Η κυρία Σλότσα συμπληρώνει ότι υπάρχουν πολύ φτωχοί και ο κύριος Κομμέντη λέει ότι η έξοδος από το ευρώ, τα χρέη της Ελλάδας είναι σε ευρώ, είτε τα ιδιωτικά είτε όχι. Αν βγει η Ελλάδα από το ευρώ, το χρέος της θα παραμείνει σε ευρώ, ενώ η δραχμή, αν είστε τυχεροί, θα έχει το 1/3 της αξίας του ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο διπλασιάζεται αυτό το χρέος, τόσο σε ιδιωτικό επίπεδο, όσο και σε δημόσιο επίπεδο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και εγώ συμφωνώ όταν λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει πιο ανθρώπινη. Το βρίσκω σωστό. Και γι' αυτό πιστεύω ότι σήμερα επιχειρηματολογήσαμε αρκετά ως προς το τι έγινε λάθος ή όχι. Και αυτό όμως δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα, αλλά γενικώς. Η κατάσταση, η οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι τέτοια, ώστε παρά την κρίση οι τράπεζες και λοιπά αποφελούνται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο από αυτήν την κρίση. Και αυτό, okay, καταλαβαίνω την επίθεση που γίνεται εκ μέρους σας. Το ερώτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να επιβάλλουμε το να φτάσουμε σε μια πιο ανθρώπινη, πιο δημοκρατική Ευρώπη. Και εκεί είναι αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει και σας λέω ότι η δυσκολία είναι ότι θα είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο
αυτό το εγχείρημα, διότι πρόκειται για μια διαδικασία που δεν γνωρίζουμε. Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας θεσμός που δεν έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία. Το μόνο που δεν πιστεύω είναι ότι η επιστροφή στη δραχμή θα αφήσει στην Ελλάδα να γίνει πιο ανθρώπινη η κατάσταση. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Και αν μπορεί να μου το αποδείξει κανείς, τότε οι ελίτ που κυριαρχούν σήμερα στην Ελλάδα θα συνεχίσουν να κυριαρχούν και δεν θα υποφέρουν από την κρίση που θα έχει οξυνθεί ακόμη περισσότερο όσο η πλειοψηφία του λαού. Δηλαδή, μία έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει και όχι μόνο σε αφορά τα χρέη, αλλά για παράδειγμα τις επενδύσεις, αυτό θα αποτελούσε μία θεμελίωση της εξουσίας εκείνων που στην Ελλάδα οδήγησαν σε αυτή την κρίση. Αυτή είναι η άποψή μου. Κύριε Σιμίτη, εσείς τι λέτε, τι θα ήταν η Ελλάδα χωρίς το ευρώ? Είμαι σύμφωνος με τον Ντάνιελ και θα έλεγα ότι για να χρησιμοποιούμε στη λέξη του ανθρώπινου, αυτό θα είναι μια απάνθρωπη διαδικασία. Αυτοί που θα οι έχοντες δεν θα αλλάξει η κατάστασή τους, δεν θα καταλάβουν τίποτα, μπορεί να βελτιωθεί και όλες δεν καταλαβαίνουν ότι θα υπάρξει μια καταστροφή. Ας δούμε πρώτα την υποτίμηση. Για να μπορέσει η Ελλάδα να γυρίσει στην δραχμή, πρέπει να υποτιμηθεί η δραχμή. Όταν η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωπαϊκή, στην Νομισματική Ένωση, συμφωνήθηκε μια ισοτιμία ενός ευρώ με 340 δραχμές. Μετά την κρίση, η δραχμή δεν θα μπορεί να έχει την ίδια αξία. Ένα ευρώ δεν θα στοιχίζει 340 δραχμές, αλλά τουλάχιστον 1.000 δραχμές. Αν επιστρέψουμε λοιπόν στην δραχμή, θα χρειαζόμαστε 1.000 δραχμές για να αγοράσουμε ένα ευρώ. Η Ελλάδα εισάγει τουλάχιστον το 70 ή 80% των προϊόντων που χρειάζεται από το εξωτερικό. Αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά θα είναι τρεις φορές πιο ακριβά, διότι η πρώτη υποτίμηση δεν θα είναι η τελευταία. Οι επιστήμονες λένε ότι η αξία της δραχμής προς το ευρώ θα πλησιάσει το 2.500, δηλαδή μια ισοτιμία ενός ευρώ με 2.500 δραχμές. Τότε λοιπόν, κάποιος που σήμερα έχει μισθό 1.000 ευρώ δεν θα μπορεί να αγοράσει αυτά που μπορούσε να αγοράσει, αλλά θα χρειαζόταν 3.000 ευρώ για να αγοράσει το ίδιο που σήμερα αγοράζει με 1.000 ευρώ. Αυτό θα είναι μία ανέφικτη κατάσταση. Βλέπετε, αυτοί είναι οι υπολογισμοί, αλλά μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα σήμερα ανήκει σε αυτό το δίκτυο της Ευρωζώνης και στην πραγματικότητα δεν είναι δυνατόν να διαχωριστεί η ελληνική οικονομία από την οικονομία της Νομισματικής Ένωσης, διότι όλοι οι λογαριασμοί τηρούνται σε ευρώ, πολλές επιχειρήσεις και εμπόριο γίνεται στο ευρώ και γι' αυτό το λόγο όλα συμβαίνουν στο νόμισμα του ευρώ. Παλαιότερα ήταν πολύ εύκολο να υποτιμηθεί η δραχμή, διότι η δραχμή έμενε η δραχμή. Αλλά όλα αυτά που είναι σε ευρώ πρέπει να γίνουν δραχμές. Αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται.
Όλοι οι λογαριασμοί των τραπεζών πρέπει να αλλάξουν. Όλες οι συμβάσεις πρέπει να αλλάξουν. Όλα πρέπει να υπολογιστούν εκ νέου. Αυτό δεν θα διαρκέσει δύο μέρες, ένα Σάββατο και μια Κυριακή. Αυτό θα διαρκέσει μήνες. Και στη διάρκεια αυτών των μηνών η οικονομία δεν θα λειτουργεί. Πώς θα μπορεί το κράτος να πληρώνει μισθούς? Θα χρειαστεί να περάσουν εβδομάδες για να τυπώσει μια νέα δραχμή. Σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Σκεφτείτε ότι το κράτος δεν μπορεί να πει την Παρασκευή ή δεν μπορεί την πρώτη του μηνός να πει ότι στις 31 του μηνός θα εισάγω τη δραχμή, διότι αμέσως θα φύγουν όλες οι δραχμές στο εξωτερικό. Το κράτος επομένως πρέπει να πει την Παρασκευή ότι το Σάββατο θα υπάρχει δραχμή. Αλλά θα χρειαστεί δύο μήνες για να τυπώσει τη δραχμή και να την διανύμει. Και τι θα γίνει σε αυτούς τους δύο μήνες? Θα υπογράφουμε χαρτιά όπως στην Αργεντινή. Σου χρωστάω τόσα και τόσα και θα έχουμε ιδιωτικά χρήματα. Και ποιος θα επωφεληθεί από όλη αυτή τη διαδικασία? Αυτοί που έχουν ευρώ. Όλοι αυτοί που έχουν ευρώ θα γίνουν πλούσιοι. Όλοι αυτοί που έβγαλαν τα χρήματα στη Γερμανία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, αυτοί θα είναι τρεις φορές πιο πλούσιοι από όσο είναι σήμερα. Και όποιος προσπαθεί σήμερα στην Ελλάδα να φέρει πίσω τη δραχμή, οι λαϊκιστές, για παράδειγμα, μιλούν ότι θέλουν τη δραχμή, διότι με τη δραχμή υποτίθεται θα πληρώσουν τα χρέη τους. Διότι έχουν τα ευρώ στο... Αυτό γιατί το λένε? Διότι οι ίδιοι έχουν τα ευρώ τους στο εξωτερικό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και είναι μια προπαγάνδα η οποία γίνεται από εκείνους που... Από εκείνους που βρίσκονται στο περιθώριο της οικονομίας... Στην άκρη, αν θέλετε, οριακά επιζούν στην οικονομία, διότι ήταν κακοί επιχειρηματίες, διότι δούλευαν σε ένα σύστημα διαφθοράς. Και θέλω να σας πω και κάτι ακόμη και θα κλείσω με αυτό. Εγώ προσωπικά συζήτησα για αυτό το πρόβλημα με ανθρώπους για να δούμε και ποιο θα είναι το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και λένε ότι δεν είναι δυνατόν να εισαχθεί η δραχμή στην Ελλάδα χωρίς η Ελλάδα να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα βασικό ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η ελευθερία διακίνησης του κεφαλαίου, η ελευθερία να ταξιδεύει κανείς από τη μία χώρα στην άλλη και να βρίσκει δουλειά εκεί. Αν τώρα λοιπόν για δύο μήνες, για τρεις μήνες, για τέσσερις μήνες δεν λειτουργήσουν όλα αυτά τα πράγματα, κοιτάξτε, ήσασταν προσεκτικοί και είχετε όντως 10.000 ευρώ που τα πήρατε από την τράπεζα και τα κρατήσατε σπίτι σας. Και εφόσον έρθει η δραχμή, θα πείτε ότι τώρα έχω 10.000 ευρώ και με τις διάφορες υποτιμήσεις τώρα θα έχω τελικά 40.000. Δηλαδή θα έχετε μια τετραπλάσια αξία στα χρήματά μου από αυτά που είχα μέχρι τώρα. Μπορώ να αγοράσω ό,τι θέλω κλπ. Αλλά εμείς στην Ελλάδα... Έχουμε την οικονομία που έλεγχε κατά τον πόλεμο, μετά τον πόλεμο και μέχρι τη δεκαετία του 60 και 70 δεν επιτρεπόταν να έχει στην κατοχή σου ξένο συνάλλαγμα. Όποιος είχε ξένο συνάλλαγμα πήγαινε φυλακή. Έπρεπε να δηλώσει για ποιο λόγο έχει αυτό το ξένο συνάλλαγμα στην κατοχή του. Τι κάνουμε λοιπόν με τα εκατομμύρια των Ελλήνων που θα έχουν ευρώ στις τσέπες τους? Θα τους διώξουμε, θα πάμε στα σπίτια και θα ψάξουμε να δούμε αν έχουν ευρώ ή όχι? Αυτά είναι τρελά πράγματα. Ή αν θα πηγαίνετε στο εξωτερικό θα σας ρωτάνε, έχετε ευρώ?
να σας τα πάρω από την τσέπη σας. Και όταν θα μπαίνετε στην Ελλάδα από το εξωτερικό θα λένε πρέπει όλο τι ευρώ έχετε να το αλλάξετε σε δραχμές. Όπως γινόταν στην Αργεντινή με τα δολάρια. Πρέπει... Θα δίνετε λοιπόν τα ευρώ και θα παίρνετε καινούργιες δραχμές. Αυτά δεν γίνονται. Αυτή είναι μια τρελή κατάσταση. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, φυσικά και θέλει η Ελλάδα να καταρρεύσει. Εμείς είμαστε εναντίον. Εμείς δεν το θέλουμε. Ήθελα να πω κι εγώ κάτι, λέει ο κ. Κονμπενιντίτ. Αυτή η επιστροπή στη δραχμή, στην λίρα... Όταν έχεις κάνει ομελέτα δεν μπορείς μετά να ξαναπάρεις τα αυγά πίσω. Αυτό λέει η παροιμία. Έχετε, κάνατε όμως μια άλλη ερώτηση και αυτή τη βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα και δεν θέλω να την προσωποποιήσω, είπατε κύριε Σμιτ και λοιπά. Ας μιλήσουμε γενικά. Ναι, η πολιτική ηγεσία της Ελλάδας, γιατί στην Ελλάδα τα διάφορα κόμματα είναι υπεύθυνα για αυτά που συνέβη. Πιστεύω ότι είναι σωστό αυτό που ρωτήσετε. Αλλά να σας ρωτήσω εγώ κάτι άλλο, εκτός από την ευθύνη της πολιτικής εξουσίας. Ποια ευθύνη έχει ο λαός σε όλη αυτή την κατάσταση? Γιατί εγώ βρέθηκα σε μια κατάσταση που όταν το 80% του ελληνικού λαού ήταν με την πλευρά της εκκλησίας όσον αφορά τις επεμβάσεις στη Βοσνία. Κοιτάξτε, η ηθική ευθύνη. Ποια είναι η ηθική ευθύνη? Γι' αυτό το θέμα πρέπει να συζητήσουν οι πολιτικοί, αλλά πρέπει να συζητήσει και ο λαός. Εμείς αυτό το έλεγαμε πολλά χρόνια στο γερμανικό λαό. Οι Ναζί δεν ήταν μόνο οι κακοί, δεν ήταν μόνο οι άλλοι και όλος ο γερμανικός λαός ήταν καλός και τους καταδίωκαν οι Ναζί. Πιστεύω ότι μια ρεαλιστική δημοκρατία πρέπει να μπορεί να μιλά και για την ευθύνη και για την ευθύνη σε αυτή την περίπτωση μιας μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Σίγουρα είναι μια συζήτηση η οποία μπορεί να διαρκέσει πολλές γενιές, λέει η κυρία Σλότσερ, και είναι, πιστεύω είναι σημαντικό το ότι γίνεται. Κάποιος μιλάει εκτός μικροφόνου. Λοιπόν, συνοψίζει η κυρία Σλότσερ ότι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή ότι θα γίνουν εκλογές σύντομα στην Ελλάδα. Ο κύριος Κομμεντίτ διακόπτει. Πιστεύω ότι έχετε δίκιο και πιστεύω ότι αυτό που πρότεινε ο Παπανδρέου με το δημοψήφισμα ήταν μια δυνατότητα δημοκρατικής έκφρασης και το θεώρησα αφόρητο, αδιανόητο το ότι η Γερμανία και η Γαλλία είπαν δεν μπορείς να το κάνεις. Εντάξει, μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά το ερώτημα είναι που δημιουργείται εδώ είναι σωστό ότι η κυβέρνηση, όποια και αν είναι και όποια και αν είναι η καινούργια που θα εκλεγεί, δεν ξέρω ποιος θα θέλει η πλειοψηφία,
Το πρόβλημα της κρίσης θα υπάρχει και δεν υπάρχει λύση για αυτό το πρόβλημα που δεν θα είναι επώδυνη. Μπορεί να είναι σχετικά δίκαιη και ναι, μπορεί τώρα να είναι άδικη, αλλά δεν θα υπάρξει λύση που θα είναι ανώδυνη. Και όταν ο Παπανδρέου λέει θέλουμε να μείνουμε στο ευρώ και να δούμε τι θα κάνουμε, αν θα το είχε κερδίσει. Διότι Σιμίτης έχει δίκιο σε αυτό. Όταν λέει έξω το να βγούμε από το ευρώ, σημαίνει ότι θα βγούμε από την Ευρώπη. Το 80% των Ελλήνων δεν θέλουν να βγουν από την Ευρώπη. Ονειρεύονται ότι μπορούν να βρεθεί μια άλλη λύση μέσα σε αυτή την κρίση. Γι' αυτό το λόγο βρήκα πολύ θαραλέο εκ μέρους του Παπανδρέου να πει ότι εντάξει, τότε ο λαός πρέπει να πάρει αυτή την ευθύνη μαζί μου. Ή όχι. Και πιστεύω ότι αυτό θα ήταν μια πολιτική καθαρή εκλογή. Και δεν υπάρχει κανένα κόμμα, ούτε το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ένα από το μεγαλύτερο εκδοτικού τυπογραφείο που λειτουργεί μια τέτοια επιχείρηση. Μπορούμε να μιλήσουμε για την Ελλάδα, αλλά πρέπει να δούμε το πρόβλημα σε όλες τις διαστάσεις του. Αυτό θέλω να σας πω. Λοιπόν, το σκέφτηκα πολύ και ξέρω ότι αυτό το ερώτημα είναι δύσκολο, αλλά μέσα σε μια τέτοια κρίση καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να δράσει σωστά αν δεν έχει την εμπιστοσύνη του λαού της. Και κάποτε πρέπει οι λαοί να πάρουν όντως τις ευθύνες τους για αυτά που κάνουν. Γιατί είναι πολύ απλό να πει κανείς, ναι, φταίνε οι κυβερνώντες, αλλά είτε θα πούμε δεν θέλουμε αυτή τη λύση, δεν θέλουμε το ευρώ, οπότε ο λαός έχει πλέον την ευθύνη για αυτά που είπε ο Σιμίτης, αλλιώς δεν θα τα καταφέρει κανείς. Θα υπάρχει πάντα αυτή η διαπλοκή και η οποία τελικά η διαπλοκή μαζί με τη διαφθορά θα κατακριμνήσει όλα τα κόμματα. Πιστεύω ότι αυτό το δημοψήφισμα έπρεπε να γίνει και ότι αν το είχε κερδίσει, έχει μια μεγάλη διαφορά το να βγουν 200.000 άτομα στους δρόμους και μεγάλη διαφορά το να κερδίσεις κάποιες εκλογές. Πολλές φορές κερδίσαμε και έχοντας πολύ λιγότερες ψήφους. Εγώ λοιπόν το είπα και δημοσίως, ήμουν υπέρ του δημοψηφίσματος, διότι η αξίωση ότι ο λαός πρέπει να συναποφασίζει είναι πολύ σημαντική. Έχω λοιπόν μια τελευταία ερώτηση, λέει η κυρία Σλότσαρα, από τον λαό, από τον λαό που συγκεντρώθηκε σήμερα εδώ. Μια ερώτηση που απευθύνεται και στους δυο σας. Κύριε Σιμίτη, αν ήσασταν σήμερα πρωθυπουργός στην Ελλάδα, τι θα κάνετε, ποια είναι τα πρώτα 5 μέτρα που θα λαμβάνετε? Μια ερώτηση από το κοινό. Πείτε μας τα 3 πρώτα μέτρα. Μπορώ πολύ γρήγορα να πω ότι δεν θα γινόμουν πρωθυπουργός. Ήμουν 8 χρόνια πρωθυπουργός και παραιτήθηκα διότι ήμουν της άποψης το 8 χρόνια αρκούν, ότι χρειάζεται να μπουν καινούργιοι άνθρωποι στην εξουσία της χώρας και σίγουρα δεν θα το έκανα τώρα, σίγουρα όχι. Και Ντάνιελ Κομπεντίτ, αν ήσασταν για μια μέρα ο πιο δυνατός άνθρωπος στην Ευρώπη, τι θα κάνατε? Δεν χρειάζεται να είμαι ο πιο δυνατός, ο πιο ισχυρός άνθρωπος στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη μπορούμε με τα ευρωομόλογα να μειώσουμε το χρέος αυτών των χωρών με τέτοιον τρόπο να μπορέσουμε να κάνουμε προγράμματα επενδύσεων για την Ευρώπη που να τα ορίσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε οι άνθρωποι στην Ελλάδα ή στην Ισπανία κλπ. Να έχουν όντως ένα μέλλον. Ένα μέλλον με μεγαλύτερη δικαιοσύνη. Και για να υπάρχει μεγαλύτερη δικαιοσύνη στην Ευρώπη πρέπει να υπάρχει και στη Γερμανία μεγαλύτερη δικαιοσύνη. Και γι' αυτό το λόγο, για να μπορέσουμε να ελέγξουμε αυτή την μακροοικονομική ανισορροπία, θα εισήγαγα ελάχιστους μισθούς στην Γερμανία, γιατί τότε μόνο θα είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε τα πράγματα με έναν τρόπο διαφορετικό. Βλέπετε, υπάρχουν πολλές προτάσεις. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι ισχυρός. Χρειάζεται απλώς να έχει την Ευρώπη στο μυαλό του και όχι μόνο τη δική του πολιτική ιδεολογία. Πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση της Γερμανίας είναι πολύ έντονα ιδεολογικά προσανατολισμένη και δεν μπορεί να δράσει για την Ευρώπη. Αυτό είναι μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Αν θέλει κανείς να είναι ισχυρός στην Ευρώπη,
πρέπει να ασχοληθεί πραγματικά με τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Λοιπόν, και αν ήσασταν λοιπόν η πιο ισχυρή γυναίκα στην Ευρώπη, έπρεπε να πω. Λοιπόν, και τώρα η τελευταία εικόνα, ερώτημα στον Μπενδίτ. Αν είναι πολύ ψιλομύτη η κυβέρνηση της Άγγελα. Σημείτης. Μπορούμε να έχουμε κάποια άποψη και χωρίς να είμαστε πρωθυπουργοί, έτσι. Ναι, φυσικά. Όπως λοιπόν είπα στην αρχή της ομιλίας μου, είναι σημαντικό, είναι απαραίτητο να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία, μεγαλύτερο συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να υπάρχει μια πραγματική οικονομική διακυβέρνηση που θα λαμβάνει υπόψη τις διαφορές μεταξύ Βορρά και Νότου και θα μπορέσει κάποτε σιγά σιγά να τις γεφυρώσει. Και για να μπορέσουν να γεφυρωθούν αυτές οι διαφορές, ο Ντελόρ, όταν ήταν πρόεδρος της Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρότεινε να γίνει ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα που θα ενισχύσει τις παροχές του ηλεκτρισμού, των ενεργειακών, επίσης τις διάφορες μορφές ενέργειας, έτσι ώστε στο Νότο να επενδυθούν περισσότερα χρήματα και ο Νότος να έχει ένα μεγαλύτερο μερίδιο στην συνολική ανάπτυξη. Πιστεύω ότι αυτή η πρόταση συνεχίζει να παραμένει επίκαιρη και θα έπρεπε να την επιχειρήσουμε, να την υλοποιήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και όσον αφορά την Ελλάδα και την Ευρώπη, πιστεύω ότι θα έπρεπε να φροντίσει κανείς, για παράδειγμα, τώρα να βοηθήσει την Ελλάδα να πληρώσει τους τόκους της με ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που θα είναι αυστηρό, αλλά θα μπορεί να διασφαλίσει ότι θα βοηθηθεί η Ελλάδα, ότι θα επιβιώσει και ότι θα έχει ένα υψηλότερο εισόδημα. Σας ευχαριστώ για όλα, για την υπομονή σας. Ευχαριστώ τους συμμετέχοντες στο πάνελ. Αύριο θα έχετε την δυνατότητα να συνεχίσετε αυτό το διάλογο. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Τώρα όμως θα σας χαλαρώσουμε λίγο σε μια μικρή δεξίωση. Καλό σας βράδυ.